Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους χορογοπήπαινο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, κάντο δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στα ρεγόρια και να περάσουμε την μπάλα κάτω από πόδια της μελαγχολίας. Να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία παρασκευιάτικη ζουμουσάδα. Ελάτε πουλάκια μου, κοπιάστε. Εντός, εκτός Ελλάδος, εντός, εκτός και με τα αυτά, όπου και να βρίσκεστε, ελάτε μαζί μας και σήμερα, γιατί έχουμε και όρεξη και ενέργεια και τρέλα και δεν μας πέφτει με τίποτα, ούτε η τρέλα, ούτε η ενέργεια, ούτε το πάθος. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Παρασκευήλα σήμερα στην ατμόσφαιρα, ακόμα μυρίζει τσίκνα από χθες. Η τσικνοπέμπτη, η τσικνοπέμπτη που αφανίστηκαν κοπάδια, κοπάδια. Θέλω να πω, έχω το franchise για ένα, για μια ορολογία, για τέλος πάντων για μια έκφραση, να το πω κίνημα, να το πω τέλος πάντων ομάδα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίζω, πώς λέγεται όταν τρως. Τρως, σκάς την Πέμπτη, ας πούμε. Σκάς την Πέμπτη, ρε παιδί μου, σκάς. Λες και δεν υπάρχει αύριο. Λες και τις άλλες μέρες είμαστε vegan. Λες και τρώμε μαρούλια, αντίδια. Λες και τρώμε μπρόκολα και λαχανάκια Βρυξελών τις υπόλοιπες ημέρες. Την Πέμπτη, πώς λέγεται αυτό που σκάς, ρε παιδί μου, μέχρι μαζοχισμού και την άλλη μέρα πλακώνεσαι στις σόδες. Λέγεται σοδαμαζοχισμός, όπως έχω πει και όπως λέω κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, ο σοδαμαζοχισμός. Μεγάλη ανακάλυψη ο φούρνος μικροκυμάτων, όπως έχουμε πει, διότι τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο, κάποτε τα πετούσαν, τώρα, τινγκ, βεβαίως, και συνεχίζεται. Το γλέντι το δικό μας θα συνεχιστεί την Κυριακή. Σήμερα θα ασχοληθούμε, όπως καταλαβαίνετε, εκτενώς, αναμοσβήνουν ήδη γραμμές μπλιμπλίκια. Από τώρα να σας βάλω την αναμονή, θέλετε? Να σας βάλω, ρε παιδιά, να σας βάλω. Μετά τις 8.30 θα ανοίξουμε γραμμούλες. Πιθανόν να είναι κάποιος από μακριά και θέλει να ακούσει μέσα από το τηλέφωνο. Έρχεται λοιπόν αυτή η μέρα που περιμέναμε πώς και πώς. Κυριακή, σήμερα θα είναι η δική μας τελευταία εκπομπή πριν από το μάτς αυτό. Άλλη μια ήττα του Γαύρου στην Ευρώπη χθες. Okay. Με τον Καραπαπά να κάνει χειρονομίες στην κερκίδα της Arsenal και να λέει να σου πω έξω κτλ. Με συνθήματα εμετό κατά της μάνας του Παπασταθόπουλου έρχεται Έλληνας που διαπρέπει στο εξωτερικό, ασχέτως σε ποια ομάδα έπαιζε. Έρχεται λοιπόν Έλληνας που έχει τιμήσει το εθνόσημο, ασχέτως που τώρα δεν είναι. Και όλο το γήπεδο εν χορό του βρίζει τη μάνα. Όλο. Και τη χαρακτηρίζει και κάπως τη μάνα του. Του Παπασταθόπουλου. Μπράβο ρε. Πολύ ωραία μαγιά. Μπράβο. Αυτό. Άλλη μια φορά. Το ήθος σας. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, άλλο ένα μικρό κλαρινάκι. Ήταν για το Γαύρο. Τον πρέσβηδε, έτσι δεν μας λένε ότι παίζει Ευρώπη και μαζεύει βαθμούς. Η μόνη βαθμή που μάζεψε χθες ήταν βαθμή Κελσίου. Η βαθμή μοιοπίας, δεν ξέρω τίποτα βαθμούς με τίποτα, τίποτα, για τίποτα προσφορές. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Έχω να διαβάσω ένα πολύ ωραίο ποστάρισμα για το στρατηγό που θα βρίσκεται την Κυριακή και πάλι μετά από 28 χρόνια. Τον ακούσατε εδώ. Είχε πρωτομιλήσει μετά από 4 δεκαετίες πέρσι σε μας και μας έκανε ιδιαίτερη τιμή και χαρά. Κάθε του κουβέντα ζυγισμένη, κάθε του κουβέντα γεμάτη ΠΑΟΚ. Διάβασα το ποστάρισμα τώρα το πρωί και μου άρεσε πάρα πολύ. Και θα πω και ποιος το έγραψε και θα πω και πότε το έγραψε, εννοείται φυσικά. Να πω ότι ο μεγάλος μας χορηγός, η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, συνεχίζει τις καταπληκτικές προσφορές, την εβδομάδα αποκριάτικων προσφορών, ένα δεκαήμερο με τρομερές προσφορές, με φοβερές τιμές και με υπέροχα δώρα και εδώ στην εκπομπή μας. Άμα κάποιος είναι πιστός και αφοσιωμένος χορηγός, είναι, δεν έχω να πω κάτι, παρά μόνο να τον ευχαριστήσω δημόσια. Και για το ότι είναι μαζί μου, παντού και πάντα, θέλω μόνο να σας πω ένα μικρό ντεσουδάκι. Όταν έφυγα από τον Αρένα, πάω και του λέω, Μάκη, ξέρεις, θα φύγω από το σταθμό που είμαι τώρα, θα φύγω από τον Αρένα, και μου λέει, εντάξει, οκ.
Και ήρθα, λέω, να δω αν. Όχι, εντάξει, λέει. Δεν χρειάζεται. Λέω, δεν θέλεις να σου πω που σκέφτομαι να πάω. Λέει, δεν με απασχολεί. Εγώ, λέει, βάζω διαφήμιση στον άνθρωπο, όχι σε ραδιόφωνο. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, μάγκες. Και το λέω, το έχω πει και κατηδίαν, το λέω και δημόσια. Τα δε δώρα που δίνει, τι να πω. Αισθάνομαι ευτυχής που έχετε τη δυνατότητα να κληρωθείτε τέτοια πράγματα. Δώσαμε τάμπλετ, τηλεοράσεις, αφιγραντήρες, ψυγεία, πλυντήρια, χάμος. Και καμαρώνω όταν πηγαίνει ο κόσμος εκεί και μου λένε πήγαμε και όντως είναι έτσι όπως μας τα λες. Τι δίνουμε σήμερα? Ένα σετ ανοξείδωτα μαγειρικά σκεύη ΑΕΚΕ, πάνω από 100 ευρώ η αξία τους, όπως καταλαβαίνετε. Δύο κατσαρόλες, δύο χύτρες, δηλαδή ανοξείδωτες κατσαρόλες και ένα τηγάνι ΑΕΚΕ, κορυφαία μάρκα. Αυτό δίνουμε σήμερα. Και θα το κάνουμε μόνο μέσα στην εκπομπή, δηλαδή μέσα στο δίωρο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα βάλω και τα τηλέφωνα μέσα, γιατί αυτά τα σκεύη είναι είδος ανάγκης, δεν είναι είδος πολυτελείας. Έτσι το έχουμε διαχωρίσει, ρε παιδιά. Το ξέρετε, το έχουμε πει και άλλη φορά. Το δε δώρο της Δευτέρας, που είναι ένα κινητό Huawei, θα το κάνουμε μόνο μέσα από το Facebook για τα παιδιά του εξωτερικού. Για να μπορούν, εντάξει, μπορεί να συμμετάσχει και όλος από το εξωτερικό, αλλά θα το κάνουμε όπως έχουμε υποσχεθεί για τα παιδιά από το εξωτερικό που δεν μπορούν να συμμετάσχουν μέσω SMS στους διαγωνισμούς που κάνουμε. Okay. Άρα, σετ μαγειρικής έχει και κλήρωση στο μαγαζί από την Πυραμής και εκεί άνω των 100 ευρώ η αξία τους. Μιλάμε για υπέροχα πράγματα, μιλάμε για πολύ ωραία δώρα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Για το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το ξέρετε και όσοι πήγατε ενθουσιαστήκατε, γιατί οι άνθρωποι έχουν βάλει όλο τους το μεράκι, όλο τους το είναι, όλη τους την αγάπη για την εστίαση. Στο Αιγαίον και στα δυο κουκλίστικα και στα δυο υπέροχα πεντακάθαρα ιχθυοπολία, εκεί όπου θα βρείτε το πιο νόστιμο φαγκρί, την πιο νόστιμη τσιπούρα, το τέλειο καραμαλάκι, καραμαλάκι, άκου καραμαλάκι. Καλαμαράκι λοιπόν, και μύδι, και χταπόδι, και οτιδήποτε, αλλά κυρίως καραμαλάκι, κυρίως. Εκεί λοιπόν και στα δυο υπέροχα εστιατόρια θα φάτε καταπληκτικά, έρχονται και στο σπίτι, 2310-214.000 για το κέντρο, 6956-66 για το ρεόκαστρο, πεντανόστιμα όλα και κλεκτά και σε ειδική συσκευασία. Και βέβαια, ο νούμερο ένα προορισμός, τα δύο κορυφαία ζαχαροπλαστεία στην πόλη, το πρωί με σφολιατοειδή, με καφεδάκι, ψωμάρες το μεσημέρι, ζυμωτά, βυζαντινά, μαύρο για διαβητικούς, τα πάντα όλα. Μιλάμε φυσικά για τον Νικολαίδη, Καραολή και Δημητρίου, 237 και 163. Και τουρτάρες και γλυκάρες και κεράσματα, σοκολατόπιτες και σιροπιαστά και τρέχοντα σαλάκια μας και όλα αυτά τα υπέροχα. Μετά λοιπόν από το χθεσινό ρημαγδό, εγώ διαφωνώ τόσο πολύ με αυτούς που έρχονται να κριτικάρουν όλους αυτούς που είναι έτοιμοι να βγάλουν, ρε παιδί μου, δυσαρέσκεια ακόμα και για αυτά τα λίγα που έχουν απομείνει στον Κοσμάκη, το να βγει, να βάλει μια σχάρα πρόχειρη και στο όρθιο σε ένα πλαστικό ποτήρι, σε ένα άσπρο μπουκάλι που ήταν κάποτε από Coca-Cola λευκό και από πάνω έχει τη Sprite ή τη Fanta το καπάκι, ενδεικτικό ότι κάτι παίζει εκεί και μέσα δεν είναι νερό ή δεν είναι Sprite ή 7-Up, αλλά έχει τσίπουρο. Ο κόσμος να φύγει και να ξεχαστεί λίγο από τα προβλήματά του. Πιστέψτε με, αυτός που θα βγει στο πεζοδρόμιο και θα καθίσει στο πεζούλι φορώντας μια περούκα ή ένα περίεργο γυαλί ή ένα ψεύτικο μουστάκι, μια μύτη, δεν είναι αυτός ο οποίος είναι ο πλούσιος. Δεν είναι αυτός ο οποίος είναι στα βελούδα, στις μπελβεντέρε και στις βίλες και στα ακριβά θέρετρα. Αυτός πιθανόν και άνεργος να είναι, ή πιθανώς να τη βγάζει και με 5 εκατοστάρικα και να πρέπει να ζήσει και τα παιδιά του. Μη σπέβδουν κάποιοι. Δηλαδή αυτό το πράγμα, υπάρχει μια
Συνομοταξία ανθρώπων μόνιμα αρνητική σε όλα. Τι σας πειράζει? Ωραία μύριζε τσίκνα εχθές. Τσικνίζουμε εμείς, έτσι το κάνουμε. Θέλει να φάει ο άλλος. Εσύ τι ζόρι τραβάς? Είδα κάτι ποσταρίσματα. Πραγματικά ο κόσμος ψάχνει την ευκαιρία να βγάλει χολή, να βγάλει από μέσα του. Αν εσένα σε θίγει, ας πούμε, το θεωρείς decadence, προσβλητικό για το επίπεδό σου και το θεωρείς, ας πούμε, bus class που ο Κοσμάκης βγήκε έξω να τσικνήσει, μη μπας ρε φίλε. Φάε σούσι, φάε ομό ψάρι να πούμε και πήγαινε στο Κολωνάκι και κάτσε στα Τρίποδα για να σου σερβίνουν σε τεράστιο δορυφορικό πιάτο ένα φασόλι, ένα μαρούλι, ένα μύδι και ένα στρίδι. Αλλά δεν τι καταλαβαίνω αυτή την έκθεση. Είδα ποσταρίσματα, ας πούμε. Αφήστε με τον Κοσμάκη να ξεσκάσει. Έχει σκάσει ο κόσμος από τη στενοχώρια σε πολλά πράγματα. Αφήστε να ανοίξουν μερικές βαλβίδες αποσυμπίεσης. Λίγο να του φύγει το μυαλό, λίγο να ξεχαστεί, να πιει δύο ποτηράκια παραπάνω, να κάνει το χαβαλέ του. Η Θεσσαλονίκη κάποτε αυτό το έκανε και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και σε άσχετες φάσεις και κάτι Κυριακές μεσημέρια. Αυτό το παρεΐστικο μας κάνει διαφορετικούς. Και στο κάτω-κάτω δεν πειράξαν κανένα. Και οι πιο πολλοί βγάλαν τις ψισταριές έξω από τα μαγαζιά τους, έξω από τα σπίτια τους και κερνούσαν και το περαστικό. Δεν βάλαν εισιτήριο, ούτε πουλούσαν σουβλάκι, ας πούμε, για να οικονομήσουν. Φιλόξενη ήταν, ανοιχτή η αγκαλιά τους, για να γίνουμε όλοι έτσι μια παρέα, πραγματικά μια αγκαλιά. Αυτά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε στα δικά μας. Γράφετε αθλητήριος, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα έχουμε σύντομα κάποιες αλλαγές και εκεί, στον αθλητήριο, αλλά και στο zoomusu.gr. Προσπαθούμε να είμαστε, να τρέχουμε μαζί με την τεχνολογία, μαζί με τις αλλαγές, μαζί με όλα τα άλλα που ξέρετε ότι εγώ δεν το έχω και βγάζω φλίκτενες. Έχω όμως τον κορυφαίο Γιάννη Μανουκίδη που θα φροντίσει. Γιατί κάτι σερβερ, κάτι κροάτερ μου λέει, κάτι τέτοια πράγματα, αυτός τα ξέρει. Να διευκολύνουμε όλους. Έφτασε λοιπόν. Και όπως έλεγα και χθες, δεν περνάνε οι ρουφιάνες οι ώρες. Χθες, αν υπήρχαν 10, ας το πούμε, παρέες, 10 εστίες μέσα στην πόλη, με κοψιδάκι, με μπριζολίτσα, και εμείς κάναμε εδώ πέρα κατάσταση, γιατί περνάμε περισσότερη ώρα με κάποιους ανθρώπους στη δουλειά από ότι πολλές φορές με τα παιδιά μας ή με τις οικογένειές μας. Το ξέρετε αυτό, δεν χρειάζεται να σας το πω. Και το λέμε εμείς που είμαστε ευνοούμενοι με τη δουλειά που κάνουμε. Δεν σκάβουμε σε κανένα ορυχείο, ούτε οδηγούμε νταλίκες 52 ώρες μέσα στη νύχτα, ούτε χειρουργούμε και ξεγεννάμε μέσα στα άγρια χαράματα. Απλά έλεγα ότι αν υπήρχαν, ας πούμε, 10 παρέες στις 9, εχθές η κουβέντα ήταν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ευθαρσώς δηλώνω ότι κλείνω το μαντίο για μερικές μέρες, αυτοτιμωρούμε διότι έπεσα παταγωδός έξω, που είχα τρομερό προαίσθημα για ΠΑΟΚ ΑΕΚ, έχοντας ΣΟΑΣ ΤΑΣ ΦΡΕΝΑΣ, το δηλώνω δημόσια ότι αν δεν περνάνε για σένα οι ώρες, εμείς τι να πούμε ρε, λέει ο Χρήστος από το Ανόβερο, που έρχεται αύριο. Έρχεται, έλα φιλαράκι μου, έλα αδερφέ μου, έλα να νιώσεις, να νιώσεις Τούμπα, να νιώσεις Θεσσαλονίκα, να νιώσεις όλο αυτό, το πριν, το μετά, και ξέρω πόσο σας λείπει. Απέτυχα λοιπόν παταγωδός, το λέω ευθαρσώς, εγώ δεν κρύβομαι, το ξέρετε, έχω αυτό το χούι. Έλεγα πάω ΚΑΕΚ, πάω ΚΑΕΚ, τελικά θα παίξουμε 5 φορές με αυτούς. Και βέβαια πάβει να είναι one night stand, πάβει να είναι αρπαχτή, γίνεται πλέον σχέση. Πιθανόν να βγούμε και μαζί χέρι-χέρι βόλτα στην πλατεία του χωριού, να πάμε να γνωρίσουμε τους γονείς. Ζηλεύει η ΑΕΚ, ο καημένος ο Μάνταλος ρε παιδιά. Δηλαδή εχθές, φαντάζομαι ο Μάνταλος έλεγε να κληρωθούμε με τον ΠΑΟΚ, οπότε τέλος ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Με αυτούς πάλι δεν το ξανακουβαλάω. Ή τους περνάω και το κουβαλάω με κάποιον άλλο στον τελικό, έτσι, ή δεν τους περνάω και δεν κουβαλάω τίποτα ρε παιδί μου, πάω βόλτα τη μέρα του τελικού, κάνω κάτι άλλο.
Και τώρα ξανά ο εφιάλτης. Σου λέει περνάνε αυτοί το γάβρο, περνάω εγώ τον Άρη και ξανά κουβάλιμα. Αν περάσουμε, σου λέει αυτός τον Άρη, έτσι. Και βέβαια έχουμε και εμείς να παίξουμε τα μάτς με τον γάβρο απανωτά. Άρε το γάβρο. Εκεί που δεν ήθελε να παίξει καθόλου, πάρε να έχεις. Πέντε μάτς μιλάμε πλέον, πώς το λένε, είναι τουρνουά, κλειστό τουρνουά, είναι... Πώς πηγαίνεις ρε παιδί μου πενθήμερη και είσαι με τον άλλον, με τους άλλους όλους πέντε μέρες, μέρα νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι, βράδυ, αυτά, πρωί, στα μπουζούκια, στα γλέντια, αυτά, στα δωμάτια, ένα τέτοιο πράγμα. Ένα τέτοιο πράγμα θα γίνει. Όμορφα, όμορφα. Εμείς έχουμε να πούμε ένα πράγμα για την Κυριακή. Το νου σας ρε μάλα. Το νου σας καλά ρε μάλα. Αυτό. Με το μαχαίρι στο στόμα, με το μαχαίρι στα δόντια, με φλόγα στα μάτια, με πάθος χωρίς όρια, με τρέλα σε κάθε διεκδικούμενη παλιά, με σφιγμένα τα δόντια σε κάθε φάση. Σε κάθε φάση. Εσείς είστε που τους διαλύσατε πέρσι και θα μπορούσε να γράψει και 6 και 7 τον Κοντέρ. Θυμηθείτε τις σφιγμένες γροθιές στα τάκλιν κάπου στο υπερπέραν, κάπου σε τελείως ξεκούδουνα μέρη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θυμηθείτε τις γροθιές επάνω στα τραπέζια μέσα στα ποδητήρια και το 35 fucking years. Θυμηθείτε αυτά. Θυμηθείτε το κλάμα μετά από τη φιέστα. Θυμηθείτε πως αυτή, ειδικά αυτή η ομάδα, στέρισε τον ύπνο μας, τις Κυριακές μας, την ηρεμία μας για πολλές δεκαετίες. Θυμηθείτε πως αυτοί έκλεψαν αυτό που κερδίσατε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με αίμα, με υδρότα, με μόχθο, με κόπο, με στερήσεις, με αυταπάρνηση. Δίκαια κρυστάλλινα παλικαρίσια παντελονάτα αρσενικά παοκτσίδικα. Θυμηθείτε, αυτοί είναι απέναντί σας. Αυτοί που οι όμοιοι τους σας χαρακτηρίζουν υπανθρώπους, τουρκόσπορους και δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς. Αυτοί που προσπαθούν με τελείως εμετικό, συχαμερό τρόπο να μας ρίξουν κατηγορία, να μας κυλιδώσουν, γιατί δεν αντέχουν ότι υπάρχει ένας καθαρός. Δεν αντέχουν ότι πήγε ένας και πήρε δικαιότατα ένα αείτο πρωτάθλημα. Ένας που στάθηκε στα πόδια του μετά από την κλοπή, την χωρίς τσίπα κατάκτηση ενός πρωταθλήματος στα χαρτιά. Ένας σήκωσε λοιπόν το κεφάλι και όχι μόνο λύγησε, όχι μόνο δεν γονάτισε, αλλά πήγε και τους τα πήρε όλα και τους εξεφτέλισε μέσα έξω. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Θυμηθείτε ποιοι είστε. Διαφωνώ καθέτος, οριζοντίως, διαγωνίως, παντή τρόπο διαφωνώ με αυτούς που λένε πρέπει να δώσουν απαντήσεις. Καμιά απάντηση. Καμιά. Σε εμάς δεν οφείλεται καμιά απάντηση. Απαντήσατε σε όλες μας ερωτήσεις όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία. Καμία. Ακόμα περισσότερο δεν οφείλεται καμία απάντηση στον κάθε τυχάρπαστο που εκεί πέρα κάτω που λέει να δούμε τώρα. Τίποτα. Ποιος ρωτάει από αυτούς τους πράσινους, κόκκινους, κίτρους, ποιος ρωτάει για να πρέπει εσείς να δίνετε απαντήσεις σαν παίκτες? Εμείς σαν ΠΑΟΚ να πρέπει να απαντήσουμε? Άντρε παγέντε από εκεί πέρα που θέλετε και να δώσουμε απαντήσεις. Παίξτε για την πάρτη σας, παίξτε για το σήμα με τα 4 γράμματα, παίξτε για τον πρόεδρο, παίξτε για το λαό, παίξτε για αυτούς οι οποίοι σας έχουν μέσα στην καθημερινότητά τους εικόνισμα δίπλα στις οικογένειες. Παίξτε για αυτούς στο εξωτερικό που σας κουβαλούν μαζί σαν την ευχή του πατέρα και το χάδι της μάνας. Παίξτε για αυτούς. Και λιώστε αυτόν τον αντίπαλο τον ακατανόμαστο. Αυτόν τον κακομαθημένο, τον χιλιοχαϊδεμένο τόσων χρόνων. Που δεν αντέχει το 70-30 υπέρ του. Που ήθελε το 90-10, που ήθελε να είναι πρωταθλητής από μήνα Νοέμβριο.
που ήθελε να είναι όλα τακτοποιημένα, που ήθελε να ξέρει ποιος θα βγει δεύτερος, τρίτος, ποιος θα ανέβει κατηγορία, ποιος θα σφυρίζει, ποιος θα δικάζει, ποιος θα καταδικάζει. Ποιος και τι μοίρα θα έχει μετά από στραβά σφυρίγματα. Αυτούς διαλύστε την Κυριακή. Αυτούς. Έτσι απλά. Κοιταχτείτε μεταξύ σας. Είστε μια οικογένεια. Έχετε ζήσει πράγματα που σας έχουν δέσει. Έχετε ζήσει πράγματα που σας έχουν περάσει στην αιωνιότητα. Έχετε γραφτεί με ολόχρυσα παχυλά γράμματα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Για αυτά που καταφέρατε. Δεν έχετε να αποδείξετε σε κανέναν τίποτα. Παίξτε για την πάρτι σας. Παίξτε για τον ΠΑΟΚ. Παίξτε για τον πρόεδρο, παίξτε για το όνομά σας, παίξτε για ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Αλλά, ειδικά την Κυριακή, παίξτε και για έναν άνθρωπο που έγραψε τη δική του ιστορία. Εκεί στην Κερκίδα, σε χρόνια πέτρινα, σε χρόνια δύσκολα. Θέλω να διαβάσω, γιατί πραγματικά μου άρεσε. Τον άνθρωπο δεν τον ξέρω, τον Κωνσταντίνο Πανάκα. Ξέρω βέβαια ότι έχει την ιστορία τη δική του. Αλλά αυτό που διάβασα σήμερα το πρωί με άγγιξε και μου άρεσε πάρα πολύ και το διαβάζω στον αέρα και αφορά φυσικά στον στρατηγό, αφορά στην επιστροφή μετά από 28 χρόνια του Μάκη Μαυρομιχάλη ή αλλιώς Μανάβη, όπως τον ξέρει ο κόσμος, έτσι εξάλλου τον ξέρουν όλοι. Αυτόν λοιπόν θα δούμε. Αυτός θα έρθει και πάλι μετά από εκείνο το μάτς με την Paris Saint-Germain. 28 χρόνια μετά θα πατήσει το χορτάρι στο ναό. Και ακούστε λίγο τι έγραψε ένας άνθρωπος που τον έζησε, που ήταν δίπλα του. Και μιλάω για τον Κωνσταντίνο Πανάκα. Ακούστε λίγο. Αυτός που την Κυριακή το απόγευμα θα μπει στο χόρτο της κατάμεστης Τούμπας πριν το μάτς με τον ακατανόμαστο, για να πάρει μια τόση δα πλακέτα από τον επίσημο ΠΑΟΚ, είναι ο μεγαλύτερος μάγκας, ο μεγαλύτερος τρελός και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο παλικάρι που πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα. Οι 15χρονοι και οι 20χρονοι που θα τον κοιτάτε και θα λέτε «έλα μωρέ τώρα», οι 30χρονοι και 35χρονοι που τότε ήταν μωρά στην κούνια τους αλλά έχουν ακούσει γι' αυτόν τις ιστορίες, και οι 50+ που τον έχουμε ζήσει. Θα είμαστε όλοι εκεί για να ποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτόν που έγραψε με ματωμένα μαύρα και κόκκινα γράμματα τον αστικό μύθο του ανίκητου κόσμου του ΠΑΟΚ, που δεν χάνει σε καμία μάχη, πουθενά! Ενός μύθου που πάνε κοντά 35 χρόνια από τότε και όμως είναι ολοζώντανος και εμπνέει τις νέες γενιές. Ο Μάκης Μαυρομιχάλης, ο Μανάβης, ο Μάκης, ο στρατηγός, ο μεγάλος, ο όπως θέλετε πέστε τον, θα μπει να πάρει την τζίγκινη πλακετίτσα σεμνά και ταπεινά. Θα χαιρετήσει τον κόσμο με ένα στραβό χαμόγελο και θα γυρίσει πάλι στο μικρό κοσμό του, εκεί που μόνος του επέλεξε να ζει, μακριά από όλους και από όλα. Είμαι βέβαιος 1000% ότι αν δεν είχε χορέψει ταγκό με το Χάροντα πρόσφατα, αν δεν είχε φύγει στον άλλο κόσμο και ξαναγυρίσει, αν δεν είχε στείλει ο Γιώργος Σαββίδης τους καλύτερους στο Διαβαλκανικό να το φέρουν πίσω πάλι στη ζωή, αυτές οι στιγμές που θα ζήσουμε μεθαύριο δεν θα τις ζούσαμε ποτέ. Γιατί απλά ο παράξενος τύπος αυτός δεν γουστάρει. Δεν γουστάρει, ρε. Ούτε τη λεζάντα, ούτε τα φώτα και τα φλάς, ούτε τις πλακέτες, ούτε τα φράγκα, ούτε τίποτα. Γουστάρει μόνο να βλέπει τον ΠΑΟΚ που του αφιέρωσε τη ζωή του. Να σε βλέπω να και τον τρόπο να σκορπάς και ποτέ να μην τα παρατάς, όπως λέει και το άσμα. Ο Μαυρομιχάλης μας πήγε την εποχή εκείνη, το 82 με 86, μόνους μας, χωρίς μπάτσους, σε όλα τα καριολίκια της πρωτεύουσας. 300 μαχήμια μπήκαμε με τις μπουνιές και με μάχες σώμα με σώμα, παντού, στον τάφο του Ινδού, στον Παπαστράτιο, στο κλειστό της Νίκαιας, μέσα στους γύφτους που ούτε καν ζήγωναν εκεί, ούτε οι γάβροι, στη Φιλαδέλφια με τον ατελείωτο χοντρό ξύλο στο δασάκι, στο Άκα με το ξύλο στα ματωμένα πλακάκια, στο Καραϊτάβλι που μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο, στο Εγάλεο Σίτι που τότε έτρεμαν όλοι, στη Νέα Σμύρνη με το ξύλο με τα μαδέρια από τους νεόκτησες οικοδομές και το μεγάλο πετροπόλεμο που άλυξαν όλων μας τα κεφάλια. Στο Αλκαζάρ, που μας περίμεναν απ' έξω χιλιάδες βλάχοι.
πριν τον Μπλιώνα, στην Νάπολη, του Μαραντόνα, Αλεμάου, που πριν την έναρξη οι Ναπολιτάνοι μας τρίμωξαν χοντρά έξω από το γήπεδο. Και πώς βγήκαμε ζωντανοί από εκεί, ξέρει μόνο ο Θεός. Σε όλα αυτά τα γήπεδα, 300-400 τρελοί παλικάρια. Δώσαμε τις μάχες μας και νικήσαμε γιατί αυτός ήταν μπροστά. Γιατί σε αυτόν βασιζόμασταν. Αυτόν πιστεύαμε, αυτόν ακολουθούσαμε, αυτόν γουστάραμε, αυτόν βλέπαμε. Και εγώ προσωπικά νόμιζα τότε ότι έχει και υπερφυσικές δυνατότητες. Ότι είναι ο Χουλκ, ξέρω εγώ και έτσι. Εάν σε μία μόνο από αυτές τις μάχες που μας οδήγησε τότε είχαμε χάσει, θα μας μάζευαν όλους μας με τα κουταλάκια. Γιατί σε όλες τις μάχες οι απέναντι ήταν χιλιάδες, ποτέ εκατοντάδες. Δεν θα ζούσε κανείς μας να τα διηγηθεί όλα αυτά, ότι πηγαίναμε στο γήπεδο με το πόδι, χωρίς ματ, συνοδεία, ότι δεν γουστάραμε τα σούτια, γιατί ούτε ο Μάκης τα γούσταρε. Δεν ήταν πολεμοχαρής, πολεμιστής ήταν. Αλλά όποιος μας έκοβε το δρόμο, την πλέρωνε. Τους χτυπήσαμε όλους αλίπητα, αλλά βρισκόμασταν σε άμυνα. Δεν πήγαμε ποτέ να τους προκαλέσουμε. Δεν κάναμε ντους στους συνδέσμους τους, δεν τους ορμούσαμε εμείς. Δεν φωνάζαμε στους δρόμους, δεν κάναμε αμπαλαέα, δεν τραγουδούσαμε, δεν μιλούσαμε καν. Σιωπηλή, βουβά όλοι με το κασκόλ στο λαιμό και μέσα από το φλάι με παγωμένα βλέμματα που σάρωναν τα πάντα ολόγυρα να συνεχίσουν πρώτα και να ανιχνεύσουν τον κίνδυνο. Με τις αρβίλες, τα Μάρτινς, τα ορειβατικά να ακούγονται στην άσφαλτο και το Μάκη Αγέροχο να πηγαίνει πρώτος μπροστά και τα μαναβόσκυλα ολόγυρά του σαν ροτβάιλερ να τους καταπιούν όλους όποιος τον πειράξει. Εμείς τον ΠΑΟΚ δεν θέλαμε να αφήσουμε μόνο του πουθενά. Γι' αυτό πηγαίναμε, ούτε για τα σούτια, ούτε για να κάνουμε τους μάγκες. Αυτό τον ΠΑΟΚ που κάποιοι του αφιέρωσαν τη ζωή τους. Θα πούν κάποιοι σόβρακα και φανέλες κλπ. Αλλά ο ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι, ήταν πάντα η πιο δυνατή μορφή αντίστασης στο κράτος και το παρακράτος των Αθηνών. Ο ΠΑΟΚ είναι κοινωνικό κίνημα. Έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα είναι πάντα. Από τους 300 με 400 οι μισοί έφυγαν από το μάταιο αυτό κόσμο, είτε από ναρκωτικά, είτε από ξύδια, είτε από άλλα αίτια. Οι άλλοι μισοί όμως είναι εν ζωή και είναι εδώ να πούν αν αυτά που λέω είναι αλήθεια ή όχι. Οι άλλοι μισοί λοιπόν που ζουν από εκείνους τους φαντάρους τότε που πήγαν παντού με στρατηγό το Μάκη, θα είναι κάπου ανάμεσα στο πλήθος, στο ανθρώπινο ποτάμι των 30.000 οπαδών στη γεμάτη Τούμπα και τη στιγμή που ο Μάκης θα σηκώσει τα χέρια του ψηλά στον ουρανό, τα πρόσωπα και οι ψυχές τους θα γεμίσουν με δάκρυα, φέρνοντας τα μάτια τους μπροστά τις οδομαχίες και το γάνο το αίμα όλων μας που χύθηκε τότε, φίλων και εχθρών. Μετά από κάθε τέτοια μάχη, το ότι τα πούλμαν τα πρωινά της Δευτέρας έμπαιναν στην πόλη της Θεσσαλονίκης και επιστρέφαμε στα σπίτια μας και στις μάνες μας και στα αδέρφια μας, όλοι ματωμένοι με ανοιγμένα τα κεφάλια, αλλά νικητές και ζωντανοί, το χρωστάμε σε αυτόν το μάγκα. Γιατί εκεί πηγαίναμε όλοι μας οικειοθελώς και αν δεν ήταν αυτός δεν θα γύριζε πίσω κανείς μας. Ακούτε ρε, κανείς μας. Λένε όλοι ότι οι νέες μας γενιές δεν γνωρίζουν τίποτα από το παρελθόν, δεν σέβονται τις παλαιότερες, ότι δεν τις νοιάζει τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαι όμως βέβαιος ότι τον Μάκη τον ξέρουν πια, τον έμαθαν και την Κυριακή θα δακρύζουν μαζί μας σε ένα κύκλο που κλείνει με την έλευσή του ξανά στο σπίτι του. Εκεί που αφαίρωσε τη ζωή του, στο γήπεδο του μεγάλου ΠΑΟΚ, την Τούμπα. Ζω για την Κυριακή, θέλω να καθίσω σε μία άκρη μόνος να το ζήσω, θέλω να το δω και να αφήσω τα δάκρυά μου να ποτίσουν τα ζεστά τσιμέντα του γηπέδου μας. Δεν γράφω όλα αυτά για σας, δεν τα γράφω για να σας τα πω να τα διαβάσετε, τα γράφω για πάρτι μου, να ξέρετε, για να ελαφρύνω μέσα μου με το γράψιμο το βάρος που κουβαλάω στη μαύρη παγωμένη ψυχή μου. Πάω κρέ. Δεν έχω να πω τίποτα, να προσθέσω τίποτα άλλο για αυτό που έγραψε ο Πανάκας. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αν συναντηθούμε έξω θα χαιρετηθούμε, πιθανόν να μην με ξέρει κι αυτός, αλλά ένα μπράβο έχω να του πω για τον τρόπο που έγραψε. Αυτό. Θα πάμε σε διάλειμμα, οι γραμμές αναβοσβήνουν, θέλω να σας θυμίσω, σετ, καταπληκτικό με ένα οξύδωτα, σκεύη κληρώνουμε σήμερα, θα τα πω μετά, δεν θέλω τώρα, μετά από το κείμενο, να λέω χορηγούς. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με γραμμές 2310-287-888, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, επιστρέφουμε. Μπαίνετε μέσα με το μαχαίρι στα δόντια, με το λαό πάνω από το κεφάλι σας, με τρέλα, με φωνή, με πάθος, εκοφαντική ατμόσφαιρα,
με χιλιάδες λαού μέσα στο γήπεδο και άλλα εκατομμύρια παντού πάνω στον κόσμο να σας συνοδεύουν σε κάθε σας tackling, σε κάθε σας μπαλιά, σε κάθε σας διεκδίκηση. Να ξέρετε, εσείς που φοράτε τη φανέλα, εσείς οι 11 και εσείς οι 3 που θα μπείτε αλλαγή, φοράτε τη φανέλα που θα ήθελα να φορούν εκατομμύρια άλλοι. Είστε ευλογημένοι, είστε ξεχωριστοί, είστε εκλεκτοί, είστε προνομιούχοι που η μοίρα και ο δικός σας μόχθος και κόπος φυσικά και το δικό σας ταλέντο και οι δικές σας στερήσεις και η δική σας ζωή σας έφερε να φοράτε τώρα τη φανέλα του νταμπλούχου, του αήτου πρωταθλητή. Δείξτε σε αυτόν που είναι απέναντί σας ποιος πραγματικά είναι το αφεντικό, ποιος είναι η κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα, δίκαια, κρυστάλλινα, ποιος δεν φοβάται να παίξει το μάτς, ποιος δίκαια είναι εκεί που είναι. Δεν θέλω να ξαναπώ γιατί πραγματικά σας έχω ζαλίσει τον εγκέφαλο. Αν κάποιος δεν μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του με όλα αυτά που έχουν γίνει, με κάτι μαρούπες, με κάτι αυγενάκηδες, με κάτι αρκούδια, με κάτι χνούδια, με όλη αυτή την ιστορία, με όλο αυτό το, με όλη αυτή την πλεκτάνη, με όλη τη λάσπη και νομίζει ότι δεν μπορεί να συγκρατηθεί που θα δει αυτές τις φανέλες μέσα στην Τούμπα και το χέρι του σηκωθεί για να ρίξει κέρμα, κροτίδα, κινητό, πέτρα, οτιδήποτε, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, χαρτοτενία, οτιδήποτε, είδατε, για μια σερπαντίνα μας στέρισαν ένα πρωτάθλημα. Να μείνει σπίτι του, λογίζεται ως εχθρός της ομάδας, αν τους δώσει τη χαραμάδα που ψάχνουν, αν τους δώσει την αφορμή που ψάχνουν για να μην παίξουν. Γίνεται σύμμαχός τους, γίνεται δούριος ύπος, γίνεται εφιάλτης και προδότης αυτός που θα κάνει το παραμικρό και θα πάρει στο λαιμό του τα εκατομμύρια όλων των οπαδών του ΠΑΟΚ πάνω στον πλανήτη και κυρίως αυτούς που θα μπουν να παίξουν. Καμία δικαιολογία. Να θόλωσα, να δεν ήξερα, μην πας καθόλου, μην απέξω. Κάνε μανούρες στις καφετέριες. Κάνε μανούρες στο γυράδικο έξω. Πήγαινε στο πάρκο δίπλα. Στο κέντρο πολιτισμού, μέσα στο γήπεδο, το παραμικρό. Μάλωσε με τα δέντρα, άμα θέλεις. Δεν δικαιολογείται. Ειδικά με αυτούς. Εννοείται θα υπάρχει δίχτυ παντού. Εννοείται ότι κουβάλισαν ένα στρατό 500 αστυνομικούς, εισαγγελείς και αυτά. Το θεωρώ προσβλητικό. Αλλά ήδη θα τους αποδείξουμε ότι είμαστε διαφορετικοί. Ότι ξέρουμε να προστατεύουμε αυτό που αγαπάμε. Και το αποδείξαμε. Και στις πιο δύσκολες στιγμές και στις κλοπές το αποδείξαμε. Και αυτό θα κάνουμε και την Κυριακή. Με μυαλό μες στο κεφάλι, με την καρδιά να έχει πάρει φωτιά, με τις φλέβες πεταμένες στο λαιμό και στα χέρια και παντού, με όλο μας το είναι εκεί, αλλά πάνω απ' όλα χωρίς να παρεκτραπούμε, χωρίς να γίνουν έκτροπα, χωρίς καμία βίαιη ενέργεια, ναι με καζούρα, ναι με εμπνεύσει στα συνθήματα, ναι με πανό, ναι με κορεό, ναι με οτιδήποτε φάνταστο γεννάει το μυαλό του πιο ευρηματικού λαού στη γη, βεβαίως όλα αυτά. Όχι όμως, το παραμικρό δεν πρέπει να πέσει ούτε βλέφαρο, ούτε βλέφαρο. Ποιος είσαι εσύ που μας λέει, τι θα κάνουμε μπορεί να πει κάποιος. Έχω το μικρόφωνο. Και αν ήμουν ένας απλός οπαδός, θα ήθελα κάποιος που έχει το μικρόφωνο να μου τα πει αυτά. Αφού εγώ τυχαίνει να έχω το μικρόφωνο, εγώ πρέπει να πω, αφού ακούν πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω. Το λέω σε σένα που πιθανόν να θολώσει το κεφάλι σου και μετά να πεις τι έκανα που σήκωσα την πέτρα ή έριξα την κροτίδα ή έριξα το κινητό ή έριξα το κέρμα και χτύπησα τον παίχτη ή οτιδήποτε. Τίποτα από όλα αυτά. Μην απ' έξω. Προστάτευσε αυτό που λατρεύεις. Αυτό λέω σε περίπτωση που είναι δικό μας άτομο. Σε περίπτωση που μπήκε ένας περίεργος και τον δείτε. Δεν τον έχετε ξαναδεί ποτέ. Και η συμπεριφορά του είναι κάπως και δείτε ότι πάει να σηκώσει το χέρι σβέρκωμα. Σβέρκωμα κατευθείαν όπως είναι. Και έξω. Έξω με τις κλωτσιές. Αυτός που θα μπει να προβοκάρει, που θα μπει να δημιουργήσει φασαρία και αναμπομπούλα. Γιατί είναι σιχαμερή και πιθανόν να επιστρατεύσουν όπως έχουν κάνει και άλλες φορές, ό,τι μέσο υπάρχει. Ό,τι μέσο υπάρχει. Αυτά. Συγγνώμη που περιμένατε στις γραμμές. Πάμε να πάρουμε τις 5 γραμμές που αναβουσβήνουν. Καλημέρα σας. Ένα, δύο και ήρθε η ευλογημένη ώρα.
Καλό στο Μένιο. Πέστε μέσα και λιώστε τους ποδοσφαιρικά. Είναι η ομάδα αυτή που έχει απαξιώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και να το κάνω λιανά. Πέστε σε όλους τους συναδέλφους σας ποδοσφαιριστές ότι έχει δουλώσει εδώ και 25 χρόνια. Οι δικοί μου οι ποδοσφαιριστές θα παίρνουν 1 εκατομμύριο το μήνα και θα δηλώνουμε ότι είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Εσείς γατάκια που είστε σε όλες τις άλλες ομάδες αλλά την Ελλάδα θα παίρνετε 1.000 ευρώ, 1.500 το μήνα και πολύ σας πάει. Θα προσκυνήσετε την ομάδα του θρύλου. Είπες γατάκια? Ναι, έτσι τους αποκαλεί. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό το θέμα και σήμερα αυτό ακριβώς εστιάζω. Πέστε σε όλους, είναι η πιο ελεηνή ομάδα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 25, για να μην παρεξηγούμε, πιο παλιά παίζανε για μια φανέλα. Είναι άλλη κατηγορία αθλητών εκείνη. Εδώ και 25 χρόνια έχει ξεφτυλίσει τα καλά πάντα. Καλά κάνεις και το διαχωρίζεις. Αυτή μου μουράτης, μουράτης μπέμπης και αυτή ήταν το χαδάκι. Έτσι ακριβώς έλεγα τη φανέλα, έτσι. Τότε φυσικά και εκείνο ήταν το ίδιο εξευτελιστικό, αλλά γιατί δεν σου δίνει το δικαίωμα και αν κέρδιζες σε βάφτιζε αμέσως ηττημένο. Και θα κλείσω με αυτό. Είναι η ομάδα που είπε και λέει στους ποδοσφαιριστές της, μη στεναχωριέστε και να το χάσετε το παιχνίδι, θα το πάρουμε στα δικαστήρια. Α, μπράβο. Μόνο αυτή η ομάδα το έχει το δικαίωμα το εξευτελιστικό. Γεια σου Μένιο! Ζουμουσού, δε μασού, αδερφέ μου! Δε μας πέφτει με τίποτα! Με τίποτα! Φιλιά! Πάμε επόμενος! Καλημέρα σας! 2310-287-888 θέλω να ξαναπώ ότι κληρώνουμε σετ μαγειρικά ανοξίδωτα σκεύη ΑΕΓΕ, 2 κατσαρόλες ανοξίδωτες και ένα τηγάνι καταπληκτικό προσφορά από την ΑΕΓΕ η οποία έχει και πλυντήριο 10 κιλών στην ηλεκτρονέτα από 639, μόνο 539 ευρώ και δώρο Ariel απορρυπαντικό και μαλακτικό για 100 πλήσεις. Σας δίνει δώρο η ΑΕΓΕ μαζί και το Ariel το απορρυπαντικό. Πάμε, πάμε, ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι, τον χάσαμε, πάμε εδώ, ναι, καλημέρα. Μήπως γνωρίζετε... Γιατί έπαιξε με τέτοια τακτική Arsenal στο πρώτο ημίχρονο. Για πες μας, Θοδωρή. Για να μην μπερδέψει ο Βαγγέλας τα αποδυτήρια με τις τουαλέτες. Πάλι σου λέει, θα έχουμε καμιά επίσκεψη πάλι, ε. Λοιπόν, συμπαράσταση στο bullying που δέχτηκες εχθές. Για την κλήρωση. Όχι, για την κλήρωση, για το με τα κοψίδια και τα... Που τρώγανε οι άλλοι έξω 2 η ώρα, παραγγείλαν τα κρατικά 2 η ώρα και μου σπάσαν τα ρουθούνια, δεν είναι, τέλος πάντων. Έχουμε μεγάλη καρδιά. Good heart, και εσύ τα ίδια. Για τη γυναίκα μου, το ίδιο ακριβώς, άσε και τις μπριζόλες, φτάνει και με τα μπιφτέκια, έφεξε όλα τα λουκάνικα. Και σήμερα έχουν φακές. Πω! Διατροφικός μεσαίος. Πω ρε φίλε. Να σου πω κάτι, μόνο λέξη που έχει μέσα το γαμπίμπιπ στα αγγλικά, φακές, δεν σου απαυτώνεται η διάθεση. Το προδίδει και η ίδια η λέξη. Fuck yes. Μπιμπισέτα δηλαδή φαγητό. Ζούμε ένα δράμα, ζούμε ένα δράμα. Μάλιστα. Όπως τα είπες φιλαράκι την Κυριακή, όποιος τολμήσει και σηκώσει το χέρι του μόνο για να κρύψει το αυτί του... Για μένα. Εχθρός, εχθρός. Είναι... Τα μαλλιά. Όχι φίλε, είναι δούριος ύπος. Είναι... Όποιος σηκώσει το χέρι του έχει βγει έξω, έχει πέταχει έξω κατευθείαν. Καμία δικαιολογία. Δεν είναι κανένας πιο νευρικός από μένα και από σένα. Έτσι, δεν το δέχομαι αυτό, δηλαδή, ότι εσύ δεν μπορείς να κρατηθείς. Έτσι. Να ξέρεις. Καλό, το πάμε στο κέντρο και κάνουμε το σταυρό μας. Μην γίνει καμιά στραβή και εκτεθούμε. Αυτό, αυτό. Αυτό. Η ομάδα θα κάνει αυτό που πρέπει. Μεγάλη προσοχή. Το νου σας ρε μάλια. Συνέχεια το λέμε, συνέχεια το βάζουμε. Το νου σας ρε μάλια. Για όλη την οικογένεια, για όλο τον οργανισμό. Για όλους είναι σχέδιο. Το μεγάλο μας όπλο, φίλε, είναι ότι αυτή η ομάδα είναι 3 χρόνια μαζί. Ο κορμός είναι ο ίδιος, έχουν μάθει, ξέρουν με ποιο παίζουν, ξέρουν γιατί παίζουν, ξέρουν για τον κόσμο που παίζουν και υπάρχει και ένας πρόσθετος λόγος την Κυριακή να παίξουν και για το Μάκη. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Να χαρεί ο άνθρωπος να δει την ομάδα που ήξερε παλιά. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και διάβασα αυτό, γι' αυτό και βγάλαμε το στρατηγό μες τη βδομάδα, γι' αυτό και σας αποκάλυψα το νέο νωρίς και ήμουνα περιχαρής που θα γυρίσει. Μετά από τόσα χρόνια, όλο αυτό μαζί, όπως το λες, Θοδωρή μου.
Όπως το λες. Περνάει αυτό την Κυριακή και την Δευτέρα τα λέμε. Άλλο. Ένα-ένα, παιδιά. Αυτό μου λένε. Τι θα γίνει στα πέντε μάτς, παιδιά. Είναι σαν να μου λες. Με ρωτάει κάποιος, πώς σκέφτεσαι, λέει, τι θα πεις, λέει, 360 μέρες το χρόνο, λέει, 2 ώρες κάθε μέρα. Λέω, που κάθομαι σοβαρολογής, ρε φίλε. Εδώ δεν σκέφτομαι τι θα πω τη δεύτερη ώρα. Μισάωρο, τι μου λες, ρε άνθρωπε του Θεού. Είναι δυνατόν. Δεν γίνεται. Καλημέρα, Κωστή μου. Φιλιά, γεια σου, Θοδωρή μου. Γεια σου, Θοδωρή. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε, ναι, με ποιον ακριβώς παίζουμε την Κυριακή? Ξέρεις την προφανή απάντηση, θα την προσπεράσω το αυτό σε ένα μηδέν. Αυτός είναι, ναι, Κωστή, ναι, ναι, αυτόν, ναι, που τόσα χρόνια, πάνω από 30 ή 40 χρόνια, μας έχει κλέψει τόσα και τόσα μέσα, αλλά κυρίως εκτός γηπέδου. Ακριβώς. Με αυτό να παίξουμε, με την πιο μισητή ομάδα στον πλανήτη, με αυτούς που μας στέλνουν τόσες Κυριακές. Ακριβώς. Με αυτόν ο Ολυμπιακός και το Εγάλαιο να κερδάνε, με αυτόν που έλεγε ο Αλεξανδρίδης, εμείς, λοιπόν, εμείς για το παιδί Κυριακή μας κλέβουμε στο τάβλι, με αυτούς. Την Κυριακή, Κωστή, θέλουμε νίκη. Δεν με νοιάζει, ας είναι με ένα μηδέν, αλλά θέλω νίκη. Αν θα έρθει με περισσότερα γκολ, φυσικά συμφωνώ θα μαζί σου. Συμφωνώ. Και μισό μηδέν. Αλλά... Και μισό. Καμία εκτίμηση. Ναι, ναι, ναι. Κωστή, άλλο να κερδίσεις και να πας στα play-off και να σε κυνηγάνε, και άλλο να κυνηγάς. Έστω και ας είναι ένας βαθμός στη διαφορά μας. Πολύ σωστό. Ο ένας βαθμός μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός βαθμός της χρονιάς. Όσο για το κύπελλο και αργότερα τα play-off. Θα τα δούμε αυτά όταν έρθει η ώρα. Όταν έρθει αλλά ώρα. Θέλουμε νίκη. Εμείς που θα είμαστε στο γήπεδο, γιατί θα είμαστε πάρα πολλοί κόσμος, προσοχή, δεν χρειάζεται πολλά. Δεν θα πω τίποτα για τον κόσμο. Εγώ πιστεύω πλέον ότι ξέρει τι κάνει ο κόσμος. Έτσι, κάποιοι που θα πάνε ίσως για πρώτη φορά θα πρέπει να είναι ήρεμοι. Αλλά θέλει όμως το παιχνίδι να το πάρουμε στο χόρτο μέσα, για να μην έχουν τίποτα να πούνε. Έτσι. Ούτε να πούνε ότι θα χάσουμε τους βαθμούς αλλιώς. Έγινε τσουκνίδα! Και ήθελα να πω και κάτι τελευταίο, Κωστή. Νίκη. Αυτό είναι. Νίκη. Τίποτα άλλο. Φιλιά! Πάμε, Κωστή. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, τσουκνίδα. Bye. Πάμε. Έχω πει πολλές φορές. Καμία έπαρση, καμία αλαζονία, καμία υποτίμηση στον αντίπαλο. Ναι με πάθος, ναι με αυτοπεποίθηση, ναι με τρέλα, αλλά καμία έπαρση και καμία αλαζονία. Πουθενά από μέρους μας. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί! Γιώργο! Πάνω από τη ραχούλα σου φωνάζω, από το, από το οροπέδιο. Για πες, Γιώργο μου, έλα. Καταρχήν να με βάλεις σε κατσαρογλυκά. Μα περίμενα. Και μακάρι να τα κερδίσω. Γιατί... Περίμενα. Μόνο εσύ μου είπες μέχρι τώρα από το τηλέφωνο. Έχω καμιά 50 μηνύματα, αλλά μόνο εσύ. Οι άλλοι δεν μου λένε, δεν θέλουν, δεν τους... Πέφτουν τι. Εγώ το έχω ανάγκη, γιατί θα πρέπει να 4-16. Πάω να ψωνίσω. 4-16. Τέλεια. 4-16. Λοιπόν, αυτό το κράτος το οποίο διοικεί την Ελλάδα μου θυμίζει παλιά κράτη αριστερά, κομμουνιστικά, Ρουμανία, Πολωνία, Σοβιετική Ένωση, που είχαν μια ομάδα, την ομάδα του στρατού, την οποία υποστηρίζαν. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τέτοια υποστήριξη σε αυτή την ομάδα του Πειραιά. Τόσα αστυνομική μεθαύριο, ελικόπτερα να πετάνε, φέτοιγε κανένα αεροπλανοφόρο από τον έκτο στόλο. Να μην έχει ένα ζέπελιν, ένα αερόστατο, ρε παιδί μου, λίγο έτσι με τα τσουβαλάκια του, ρε παιδιά. Δεν είναι. Ντροπή. Ένα νεμόπτερο κάτι, ένα παραπέντε που άμα αργήσει θα είναι και 10. Αυτό... Τέτοια υποστήριξη στην ομάδα αυτή. Τέτοια υποστήριξη. Μια ζωή, ρε. Μου τα έλεγε ο πατέρας μου. Μου τα έλεγε, τα ζω τώρα, τα ζω. Πραγματικά τα ζω. Τέτοια υποστήριξη. Ποια είναι αυτή η ομάδα, δεν μπορώ να καταλάβω. Καταρχήν, δώστε το ζάρτη για το πορτάθλημα και το Κύπρο και τελείωσε. Να μην υπάρχει, να μην παίζουμε. Να μην αγοράζουμε διαρκεία, να μην αγοράζουμε εισιτήρια. Να ξέρουμε ότι αυτή η ομάδα θα παίρνει το πρωτάθλημα, θα παίρνει το κύπελλο. Βγάλτε με και πες, τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλο κράτος, κράτος είναι μόνο η Αθήνα. Δεν υπάρχει ούτε επαρχή, ούτε τίποτε. Ένα κάρο αστυνομική, τρεις εισαγγελείς, όταν παίξαμε εμείς κάτω, γιατί δεν μπορεί κανένας ότι αναγκάστηκε η ομάδα
να κάνουν όλη αυτή τη διαδρομή για να μην μέσα στο γήπεδο. Γαλά, η παράλληλη πόρτα. Ο δε κύριος υπουργός, ο κύριος Αβγιανάκης, εμφανίστηκε σε ένα νησί που είχε μία δεξίωση, το ξέρεις αυτό. Στη Γαλάζια Λίμνη. Γαλάζια Λίμνη δεν είναι, τι, σε νησί εκεί με την Brooks, με την Brooks πήγε να κόψει πίτα, λέει, αυτοί οι δύο, κάναν μια κοπή πίτας και πήγε. Δεν θα μας τρελάνετε εσείς, ρε. Εμείς θα σας τρελάνουμε, να ξέρετε. Εδώ είναι τα κεντρικά, ρε, να ξέρετε, είναι τα κεντρικά. Εμείς δίνουμε το χαρτί. Ρεμάλια προσοχή. Ρεμάλια προσοχή. Έτσι 24-16. Σε έβαλα, Γιώργο μου. Σε έβαλα. Φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά. Να το πω και για τους άλλους που παίρνουν τηλέφωνο. Η κλήρωση γίνεται και μέσα από το παραφέτη, τον μπλιμπλίκι. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Γράφετε το οτιδήποτε άλλο εκτός παρά και το όνομα του επώνυμου, αλλά και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και αυτομάτως μπαίνετε και στην κλήρωση. Αλλά και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο μας δίνετε τα τρία τελευταία ψοφία. Γιατί είναι καταπληκτικό το δώρο. Σετ, δύο κατσαρόλες και ένα τηγάνι αεγέαν οξύδωτα. Καταλαβαίνετε, μιλάμε, αυτά είναι αθάνατα για αεγέ. Η μάνα μου έχει μια κατσαρόλα, τη θυμάμαι, από τότε που έπαιζε μπάλα ο Χόλγκερ Τρίμχολτ. Και την έχει ακόμα! Τι κάνουνε, λέει, εκεί στην ΠΑΕ. Αργεί να έρθει η Κυριακή, λέει ο Γιώργος Πανίνη. Αδερφέ μου Γιώργο Χάριμπο, Πανίνη, φέρε άλμπουμ να δώσω στον Κοσμάκη. Φέρε άλμπουμ να δώσω στον Κοσμάκη, αδερφέ μου Γιώργαρα. Τι, αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Τι κάνουνε εκεί στην ΠΑΕ, γιατί αργεί η Κυριακή. Πάμε, γεια σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Θερμή παράκληση. Συγγνώμη, φιλάρετο που διακόπτω. Μην παίρνετε άλλο. Αυτές οι πέντε γραμμές που είναι μέσα για να πάμε σε ανθρώπινη ώρα, σε διάλειμμα και όχι αύριο. Πάμε, φιλάρετε μου. Σε ακούω. Έχει δίκιο. Αύριο έπρεπε να ήταν η Κυριακή. Τι κάνει, πάει, λέει. Γιατί αργεί. Αυτά δεν είναι πράγματα. Τι κάνουν εκεί στην. Αυτό το τι κάνουν εκεί στην ΠΑΕ. Δεν είναι φόρμα, δεν είναι κλασική γκρίνια. Έτσι, που πολλές φορές δικαιολογημένοι, έτσι. Πώς αισθάνεστε. Το ίδιο. Έχει, φίλε, κάτι κλισέ, τελειώνει η συνέντευξη. Ένα μήνυμα για τον κόσμο. Και θέλω ένας να βρεθεί να απαντήσει, φιλάρετε. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω μονάδες για να στείλω μήνυμα. Ένα μήνυμα για τον κόσμο. Για πες, λοιπόν, φιλάρετε. Για πες. Όπως είπες, δεν έχουν να αποδείξουν απολύτως τίποτα. Θέλει να είναι ψύχρεμη, αλλά αποφασισμένη. Πολύ αποφασισμένοι. Φυσικά, φυσικά. Να δείξουν αυτό που μπορούν καλύτερα. Έτσι. Ό,τι μπορούν καλύτερα να το βγάλουν. Δεν είναι απαραίτητο να βάλουν 10 γκολ από το πρώτο δεκάλεπτο. Είναι σημαντικό όμως να είναι αποφασισμένοι για να δείξουν αυτό που μπορούν καλύτερα. Και τα υπόλοιπα όπως έρθουν και έρχονται. Γιατί δεν είναι απλά. Δεν είναι ο πόλεμος, είναι απλά μια μάχη. Ακριβώς, όπως, μάχη, όπως το είπες. Όπως το είπες. Μπορούμε να, να αντιμετωπίσουμε στη διάρκεια τα πάντα. Με ηρεμία, ψύχρεμα, στις μεταβιβάσεις, όχι λάθη, δεν χρειάζεται κανένα άγχος. Δηλαδή, και το match μπορεί να πάει, να μην είναι 2-0 στο 15, έτσι. Μπορεί να πάει στην υπομονή. Μπορεί να δεχτούμε πρώτη γκολ, λέω, χτύπα ξύλο. Έτσι, ψύχρεμα. Εμάς μας ενδιαφέρει να παίξουμε το παιχνίδι μας και παίζουμε πολύ όμορφο παιχνίδι. Αυτό. Έχουμε ποδοσφαιρική πλέον χρειά και πάμε να γίνουμε μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Όλα αυτά μπορούμε να τα βλέπουμε λίγο από πιο πάνω τώρα. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι η προπόνησή μας για να φτιάξουμε σκληρή καλή ομάδα για την Ευρώπη. Και το σημαντικότερο για μας, εμάς τους υπόλοιπους, είναι προσεκτικά, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω, γιατί αυτοί είναι ικανοί να φοβηθούν κατά την πορεία που θα ξεκινήσουν από το αεροδρόμιο, να φοβηθούν τόσο πολύ που να ξαναγυρίσουν πίσω. Να ψάξουν αφορμή. Να φτάσουν καν μέχρι την Τούμπα. Μια λακκούβα στον περιφερειακό. Ένα δέντρο που ένα κλαδί είναι μέσα στο δρόμο. Ένα σύννεφο που είναι στραβά έξω από το γήπεδο. Προσοχή απόλυτη με αυτούς. Θα τρομοκρατηθούν αυτοί. Ακριβώς. Και επειδή πραγματικά δεν έχουν τα κότσια, γιατί παλιά μπορούσαν να έχουν πολύ πιο σκληρές συνθήκες και να μπαίνουν μες στο γήπεδο και να παίζουν μπάλα, τώρα φαίνεται καθαρά ότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να παίρνουν ό,τι μπορούν στα χαρτιά. Λες και αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Ακριβώς. Γεια και χαρά και γεια σου, φιλαρετέ μου. Έτσι, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε αυτές τις τέσσερις γραμμές που είναι μέσα. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς στο Θουβού. Καλημέρα σε όλα τα σμουσάκια. Καλώς τον. Λοιπόν. Αλήθεια, αλήθεια λες. Αλήθεια λέω. Προσπαθώ να πιάσω γραμμή από τη Δευτέρα και δεν μπορώ. Φίλε, φτύσε μας, φτύσε μας. Δύο λογάκια να πω. Δόξα τω Θεώ, δεν το λέω με έπαρση και αλαζονία, το ξέρετε. Δόξα τω Θεώ, δεν προλαβαίνουμε. Φτού, 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 είπαμε. Λοιπόν, έλα, αγόρι μου. Επειδή το είπες και εσύ πριν και επειδή μπάλανε και μπορεί να γίνει και μπορεί να φάμε και γκολ, εγώ το λέω και τώρα, όχι μετά. Χτύψα ξύλο, έσπασα το χέρι μου. Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί και να χάσει ομάδα. Τι άκαρμ, μπάλα είναι, όλα γίνονται. Εντάξει. Θέλω ο κόσμος να χειροκροτήσει και να στηρίξει την ομάδα του και να γίνει πρώτα απ' όλα. Φυσικά, γιατί πάλι δεν έχει χαθεί τίποτα. Ναι, ναι. Πάλι δεν έχει χαθεί τίποτα. Λοιπόν, δεύτερον, πιστεύω, βασικά, εντάξει, η εκτίμηση είναι ότι θα κερδίσουμε, γιατί νομίζω ότι η Μαουρίσιο έχει ανέβει πάρα πολύ, φίλε, στο κέντρο. Έχει βρει τον καλό το εαυτό. Πλησιάζει πολύ. Ναι, 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 ναι. Έχω. Και με το Μίσης πιστεύω ότι θα κάνουν μεγάλα πράγματα. Ωραία πράγματα στο κέντρο. Αυτοί θα παίξουν λογικά. Λοιπόν, λογικά δεν θα σπάσει αυτό το δίδυμο. Η απορία μας είναι αν ο Αντρέ θα παίξει μπροστά ή πίσω και αν παίξει πίσω ποια από τις δυο. Ο Γιαννούλης ναι, είναι εντάξει. Δεν έχει κάτι. Απλά δεν ξέρουμε αν. Ναι, είναι σκασμένος ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει από τον τραυματισμό. Στη Λάρισα δεν έχει κάτι. Το θέμα είναι αν θα παίξει από την αρχή αριστερά στη θέση του Γιαννούλη ή δεξιά στη θέση του Μάτος ή ξεκινήσουν Μάτος Γιαννούλης και μπει μετά ο Αντρέ ξεκούραστος κάποια στιγμή. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Έτσι, θα μπει σε Σβαρ μέσα, αριστερά, Πέλκας μέσα, Λιμιός δεξιά, Σβαρόφσκι κορυφή, Πέλκας στο 10 όπως είπαμε, με δύο οκτάρια στην ουσία, δηλαδή Μίσιτς και Μαουρίσιο, κανέναν καθαρό εμοκόφτη τύπου Εσίτη. Και με οι υπόλοιποι ξέρετε παιδιά, έτσι, αν και εγώ θα προτιμούσα Πασχαλάκι, ειδικά σε αυτό το παιχνίδι, θα προτιμούσα τον Πάσχα. Αλήθεια στο λέω, πλησιάζει και Πάσχα, είναι και επίκαιρος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και Ίκασο Βαρέλα, το δίδυμο δεν αλλάζει, το ξέρετε παιδιά. Είναι αυτοί οι δύο, αυτοί είναι. Ίκασο και Βαρέλα τώρα, δεν έχει Κρέσπο. Θέλω να καταγγείλω ότι εξ επίτηδες ο Ολυμπιακός θέλησε να γίνει το μάτς κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Ναι, να γίνουν πέντε μάτς. Ναι. Για να μπορεί να μην κατέβει σε περισσότερα από ένα. Για να μην μπορεί να, περισσότερα από ένα, πρώτον. Ναι. Ναι. Δεύτερον, ναι. Αποδεχόμενος την ιδέα που επικρατεί πλέον ότι ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, πρέπει να αρχίσει να συνηθίσει σιγά σιγά και επειδή αυτό λέγεται από την προσγείωση, γιατί ξέρουν ότι σιγά σιγά δεν γίνεται αυτό. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Είναι αυτό που λέει αφού θα το φας, πρώτα το φας. Έτσι, γλέντα τα. Κάτσε και απολαύσε. Άμα δεν μπορείς να αποφύγεις, λέει ένα. Κάτσε και απολαύσε. Λοιπόν, και τρίτον, πέρα από την ψιλοπλάκα, δεν αποκλείεται να. Σχεδιάζεται πιο πολλά μας στον ΠΑΟΚ, πιο πολλές πιθανότητες στην τιμωρία του ΠΑΟΚ. Ναι. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, αυτό πρέπει εμείς, εμείς πρέπει να το προσέξουμε. Φυσικά. Αν έχει 10 μάτς Ολυμπιακό και ένα μάτς Ολυμπιακό, πιο εύκολο είναι στα 10. Και εκτός αυτού, όταν έχει δύο ομάδες σε ημιτελικό, πας πιο εύκολο τελικό. Λοιπόν. Εγώ θέλω να δούμε ένα-ένα τα μάτς, δηλαδή αν μπορώ να το πω αυτό σε εσάς. Να μην τρέχει το μυαλό μας ότι έχουμε πέντε μάτς, ότι είναι ένα πακέτο, ότι καταρχήν είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια μεταξύ τους όλα. Άλλο μάτς αυτό αύριο, μεθαύριο, άλλα στα play-off οι δύο αγώνες, άλλο τα δύο μάτς του κυπέλου όπου υπάρχει, το θέμα είναι η πρόκριση και όχι οι τρεις βαθμοί, έτσι, είναι, το ξέρετε, που μετράει το εκτός έδρας γκολ. Έτσι, δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά έτσι, παιχνίδια μεταξύ τους. Μάτς με μάτς κάναμε 50 τόσα μάτς. Μπράβο, πώς το λέγω άλλος, 70 games, 70 points, the huge quality, λοιπόν, the balance. Για να μην το ξεχάσω, βάλε Γιώργος 500, Γιώργος 500. Για άμα τις κατσαρόλες, δώσε τον κύριο Γιώργο που τις χρειάζεται. Καταρχήν, αφού τις κληρώνω εγώ είναι τσατσαρόλες και όχι κατσαρόλες, έτσι θα τα ξεχωρίζουμε αυτό το πράγμα. Τις τσατσαρόλες. Και δώσε τον κύριο Γιώργο. Γεια σου αγόρι μου, γεια, γεια. Αυτοί οι δύο που είναι τώρα, ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωνσταντίνο. Καλώς τον Κωνσταντίνο ρε, τον δίδυμο πατέρα ρε. Άντε ρε Κωνστάκη. Άντε ρε Κωνστάκη. Λοιπόν εγώ θα πω δύο λόγια για να μην κρατάω τη γραμμή και να πας γρήγορα στο διάλειμμα σου που θέλεις. Σε τέλειος. Πρώτον, όπως λένε όλοι, δεν πρέπει να αποδείξει τίποτα η ομάδα, ένα το κρατούμενο. Αυτοί που θα μπουν μέσα πρέπει να παίξουν όσο μπορούν καλύτερα και οι αλλαγές που θα γίνουν. Και δεύτερο, αυτό που θέλω να πω, εμείς που θα πάμε στο γήπεδο και λέω πληθυντικό, γιατί θα είμαι και εγώ, πρώτο Θεούλης, πρέπει να έχουμε το νου μας. Ακριβώς.
Αυτό. Και αυτό. Το παραμικρό. Να φωνάξουμε, να καρύξουμε, να στηρίξουμε και μέχρι εκεί και τέλος. Αυτό. Να αφήσουμε εκεί το λαρίκι μας και τη Δευτέρα να μην μπορούμε να μιλήσουμε. Έτσι ρε, θα κάνω στη νοηματική. Εκπομπή στη νοηματική. Έτσι, έτσι. Με νοήματα θα σας τα πω. Με νοήματα. Αυτά, την καλημέρα μου, ζούμε σου λέμε και όλα καλά. Άιντε, πακάρα, πάμε γερά. Γεια σου Δήμο Πατέρα. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Έλα, good morning, Jets. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Γεια σου Κωνσταντάν. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ γρήγορος. Κοίτα, μπήκα και έβλεπα τώρα στο Wikipedia και τα λοιπά για το Μανάβη να ψάξω να βρω, γιατί όταν ήμουν, ήταν τότε η εποχή, εγώ ήμουν σε άλλες φάσεις τέλος πάντων. Το Μανάβη τον ήξερα με όνομα, κάτι φωτογραφίες. Ναι. Και μπήκα στο ίντερνετ να ψάξω το όνομα, να βρω κάποια ιστορία, τι ακριβώς, πού από εδώ και από εκεί. Ναι. Και στις σελίδες του ΠΑΟΚ, στη Wikipedia και τα λοιπά δεν υπάρχει πουθενά. Ξέρεις, υπάρχουν κάτι ονόματα κάποιων πολιτικών σαν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, υπάρχουν κάτι ναι. πράγματα και δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει. Δεν τα χρειάζεται ο Μανάβης στη Wikipedia. Δεν χρειάζεται. Όχι, μόνο ιστορία για μένα, ας πούμε, κάποιος που, ναι. εντάξει, κάποιος που θέλει. Βάλε Μάκης Μαυρομιχάλης. Βάλε Μάκης Μαυρομιχάλης. Δεν υπάρχει. Τα έψαξε όλα. Αυτό κάποιο παιδί, κάποιος που ξέρει από αυτά, ίσως υπάρχουν άλλα στη Γερμανία, άλλα στην Ελλάδα, ξέρω κάποιος να μπει να γράψει δύο κουβέντες τουλάχιστον. Ναι. Γιατί ξέρει, γράφει η ιστορία του ΠΑΟΚ. Φυσικά. Γράφει, εντάξει, Gate 4, Northern, Σαζοβόρη, Μακεδόνες, ναι, ναι, ναι. Ultra ΠΑΟΚ. Ναι. Γράφει για τους συνδέσμους, γράφει. Έτσι. Και μετά ξέρεις, αυτό που μου τσατίζει, εμένα, γράφει ονόματα ανθρώπων μέσα, φίλαθλοι ναι. του ΠΑΟΚ, που εντάξει, σου βλέπεις και θα συνταχθεί. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω κάτι, Κωνσταντίνε μου. Ο Μανάβης, ο στρατηγός, εσκεμμένα και απόλυτα ηθελημένα και απόλυτα συνειδητά, και αυτό είναι δική του επιλογή, αποτραβήχτηκε τα τελευταία χρόνια τελείως. Δηλαδή, όταν λέω τα τελευταία χρόνια, πήγε τελευταία φορά στο γήπεδο πριν 28. Έτσι, τότε που όχι ίντερνετ δεν υπήρχε, όχι Google, όχι Facebook, όχι Instagram, όχι... Έτσι, άρα καταλαβαίνεις ότι έφυγε πριν έρθουν όλα αυτά από το προσκήνιο. Ναι. Μόνο και μόνο όμως, που χωρίς να είναι στα Wikipedia, στα social media και αυτά, ο μύθος συντηρήθηκε και είναι ολοζώντανος. Αυτό από μόνο του λέει πολλά πράγματα, πιστεύω, έτσι. Να, αυτό που είπες και εσύ, κάποιος 15χρονος, 16χρονος, ο οποίος ζει μέσα σε αυτά τα Σωστό. Μέσα, ας πούμε, θα ήταν καλό, όχι όλη την ιστορία, 2-3 λέξεις, λες, 2-3 προτάσεις. Σωστό αυτό που λες. Σωστό. Τώρα θα γραφτούν πολλά αυτές τις μέρες, ναι, έτσι, και θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να μάθει. Ναι, μπορεί να γράφτηκαν και πολλά στις εφημερίδες, αλλά κάποιος ξένος σου λέω, κάποιος που ακούει πολύ. Ναι, 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 ναι. Μπαίνει στο ίντερνετ και ψάχνει σε αυτά, δεν ψάχνει, ξέρεις, ναι. να βρει τι έγραψαν τα νέα το 1800. Σωστό, σωστό. Μια ιδέα τώρα, εντάξει. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις και το λες. Καλά κάνεις. Έγινε Κωνσταντάν! Σε φιλό, ζούμου σου αδερφέ μου, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε έτσι το γάβρο να κερδίσω αυτό. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με καταπληκτικές, αποκριάτικες προσφορές, δεκαήμερο τρελών προσφορών, εκτόσεων, με φοβερά δώρα και στο μαγαζί. Σήμερα κληρώνεται και εκεί ένα καταπληκτικό δώρο, ένα σετ με μαγειρικά σκεύη από την Πυραμίς, κληρώνετε εκεί, πηγαίνετε, παίρνετε μέρος στην κλήρωση και το βράδυ κάθε μέρα σκληρώνεται ένας τυχερός, αλλά και εμείς εδώ δίνουμε σετ με υπέροχα μαγειρικά σκεύη από την ΑΕΓΕ, ένα τηγάνι και δύο κατσαρόλες ανοξείδωτες από την ΑΕΓΕ, κορυφαία μάρκα. Αυτό θα γίνει 10 παρακάτι ψηλά, θα γίνει αυτή η κλήρωση. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θυμίζω φυσικά Αιγαίων ψαρούκλες, υπέροχες, πεντανόστιμες, εφραίνεται ο εγκέφαλος. Δίνετε υγεία στην οικογένειά σας, στα παιδιά σας. Ευεργετικό το ψάρι σε πολλά πράγματα στον οργανισμό σας. Δημιουργεί ευεξία, σας προστατεύει από πάρα πολλά πράγματα το ψάρι. Και βέβαια φρεσκότατο, βγαλμένο μέσα από το Αιγαίο, πεντακάθαρα, όλα υπέροχα τα καταστήματά του Αιγαίων, ζηλευτά. 69-56-66 για το Ρεόκαστρο με χώρο εστιατορίου και 214.000 για το διοικητήριο. Και βέβαια Νικολαίδης από το Ζαχαροπλαστείο, Καραολού και Δημητρίου 237-163. Μιλάμε για ψωμάρες, μιλάμε για γλυκάρες, για τουρτάρες, για φοβερό παγωτό. Πεντανόστιμα όλα, εκλεκτά μεγάλα ημέρας. Και το πρωί με το καφεδάκι σας και τα σφουριατοειδή. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ξαναλέω, τη Δευτέρα το κινητό Huawei
θα κληρωθεί μέσα από το μπλιμπλίκι, μέσα από το Facebook, μέσα από την ομάδα μας, από τον αθλητήριο. Και ειδικά για να μπορούν να πάρουν μέρος και τα παιδιά από το εξωτερικό. Το επισημαίνω γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο και πολύ αγαπημένο κόσμο και κόσμο που μας ακολουθεί από τις αρχές αυτά τα χρόνια στους αθλητήριους και θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα και εσάς. Απλά θα υπάρξει το διαδικαστικό ότι όταν έρθετε Ελλάδα ή τέλος πάντων να στείλετε κάποιον δικό σας στην ηλεκτρονέτ για να παραλάβει το κινητό που θα κληρώσουμε, να κληρώσουμε ένα καλό κινητό Huawei μετά από τα επινίκια. Ελπίζουμε να έχουν πάει όλα καλά την Κυριακή και τη Δευτέρα να έχουμε εδώ πέρα πανηγύρι και μουχαμπέτη και σούξου μούξου. Πάμε, πάμε για γραμμές, πάμε για σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Θέλω να σας πω ότι σαν τη λαδόκολα δεν θα φάτε πουθενά αλλού. Τρέχουν τα σαλάκια μόνο που σκέφτομαι, την παντσέτα, το σουτζουκάκι του, το σουβλάκι του. Εννοείται έγινε ο ρημαγδός εχθές, αλλά εκεί γίνεται κάθε μέρα σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον, φωτεινό, πεντακάθαρο, εννοείται με κλιματισμό, το καλοκαίρι δροσιά μέσα, παράδεισος, το χειμώνα τη ζεστούλα και φυσικά τα καλύτερα κρεατικά της πόλης εκεί. Εκεί, στην Λαδόκολα από το Κορδελιό, στο Χαρμάνκιοι, 705-750 τη Λιβεριά. Και όσο το κρύο είναι τσουχτερό, φυτάς, κούτσουρο για μεγάλα μουχαμπέτια, κούτσουρο καταπληκτικό, αποθηκευμένο από το Μάρτιο, κουτσουράκι λατρεμένο, ερωτικό, κούτσουρο που ζεσταίνει κοκαλάκι, κούτσουρο σαν αυτό, δεν θα βρείτε πουθενά αλλού, μη ρωτάς, μη κοιτάς, φυτάς, νικέται ο θρύλος και ο Πειραιάς. Θέλω να πω πριν πάμε στις 8 γραμμές ότι ελάτε να σας γνωμοδοτήσουμε την Κυριακή, ελάτε. Στολή Μαρούπα φοριέται πολύ, στολή Αρκούδης επίσης φοριέται, στολή Αβγενάκης με την περούκα κατσαρολικό κούρεμα Playmobil Μαλή Σποκ, με αυτή τη φράντζα ατύχημα, με τη φράντζα χαρτοκοπτική Μανίνα Σούπερ Κατερίνα Μπλεκ Μάχη Όμπραξ. Πάμε γραμμές γιατί περιμένετε και τρώω μπινελίκι καθότι δεν... Δεν ήρθα στις γραμμές, πάμε τώρα. Γεια σας! Α, καταπληκτικός! Καταπληκτικός! Μαγεμένος! Ναι! Παρακαλώ! Γεια σας! Τι έγινε, Κωνσταντίνε? Τι έγινε, σε γουστάρι, χωριάζεσαι! Σε γουστάρι! Η πρωινή επιτρέπεται να παίρνω το μεσημέρι. Μεσημεριανή το πρωί επιτρέπεται. Σε γουστάρι, χωριάτισα! Τι έγινε, Κωστάκι! Σε γουστάρι, χωριάτισα! Τι έγινε, Κωστάκι! Όχι, όχι επιτρέπεται, επιβάλλεται, φίλε! Οι μεσημεριανοί να παίρνουν και το πρωινή. Σε παρακαλώ, εννοείται αγόρι μου. Εννοεί, καλά Πετράν, καλά. Λοιπόν, Κωστή, ένα πράγμα θέλω να πω, το έχεις πει και εσύ. Πιστεύω ότι την Κυριακή θα δούμε ένα ωραίο ματσάκι. Να. Αφού θα παίξουν τα παλικάρια, ξέρεις για αυτόν τον λόγο. Για αυτό που είσαι πει εσύ, ότι ο προπονητής τους πλέον δεν είναι κανένας παίξει γέλας, είναι σοβαρός ο άνθρωπος. Το έχεις πει εσύ αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Είναι ο μόνος λόγος που λέω ότι θα μπουν και θα παίξουν και δεν θα ψάχνουν αυτό. Ναι. Επειδή όμως την στρατηγική της συγκεκριμένης ομάδας δεν την καθορίζει ο προπονητής. Δηλαδή, αν η διοίκηση του πει δεν θα πάμε να παίξουμε, λοιπόν, τι θα πει ο προπονητής? Όχι, εγώ στυλώνω τα πόδια. Άσε που τώρα τελευταία το ψιλογύρισε και αυτός, να εγκρίνια για τη διαιτησία, να το ένα, να το άλλο. Ναι, φαίνεται άνθρωπος, ας πούμε. Το βάρο κοστίξει εσύ, έβλεπα χθες, ας πούμε, έτσι βάζω βιντεάκια στο YouTube και λίγο έτσι αναφερμένομαι τώρα. Που ήταν από το... Κάνω προκαταρτικά. Κάνω προκαταρτικά, ναι. Την ακονίζω, τη διάθεσή μου. Το μόνο που φοβάμαι είναι μην αρχίσουν οι κροτίδες και τα λοιπά στην αρχή του μάτσου όπως γίνεται ως συνήθως. Βρούνε κάνα πάτημα εκεί πέρα, κατάλαβα. Όχι. Ακόμα και αν υπάρξει, μόνο... να υπάρξει δαχτυλίδι της φωτιάς γύρω-γύρω, αυτό είναι. Γιατί θα έτσι. Έχει συννεφιά, ξέρεις, μην κάνει λοιπόν ο καπνός κάπου. Καλά, και τι να κάνουμε. Αυτό είναι φυσιολογικό. Τίποτα αυτό. Να μην πέσει μέσα, εμείς αυτό λέμε. Το τι θα γίνει στην κερκίδα. Αν θα ανάψουν δαχτυλίδια και της φωτιάς και θα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα, όπως γίνεται σε όλα τα γήπεδα του κόσμου. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Τι να βγάλουμε το θυμιατό. Δεν γίνεται. Αυτά κοστίζει να πας και στους υπόλοιπους έξι. Γεια σου ρε Πετράν! Βάλε με στην κλήρωση. Να σε βάλω φίλε, για τα σικέδιδι. 7-19, ναι. Και αν κερδίσω θα τα δώσω στον κύριο Γιώργο που τα έχει ανάγκη. Αν και από τώρα προετοιμάζομαι για το μάτι της 5 του χρόνου, δεν πειράζει. Φιλιά! Γεια! Γεια σου Πετράν! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, παρακαλώ! Έλα ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώ στις αίρες θυμημένες. Τι λέει? Τι έγινε χθες? Χαμός. Ο ρημαγδός. Χαμός, φίλε. Το τσιτσί. Πήγε σύννεφο το τσιτσί. Ναι, να πω δύο κουβέντες για το Μάκη. Ναι. Εγώ το θυμάμαι στην Αθήνα
τότε και σε πολλά παιχνίδια, δεν τον είχα γνωρίσει προσωπικά, αλλά σε αυτό το βραβείο του Μάκη βραβεύεται όλος ο λαός του ΠΑΟΚ, όλοι εμείς που κάνουμε πολλά χιλιόμετρα για να έρθουμε να δούμε την ομάδα, αυτός που έρχεται ακόμα πιο μακριά, ο ανώνυμος οπαδός. Συμφωνείς? Ακριβώς, ακριβώς. Ένας ακριβώς. Από εμάς πατάει το χορτάρι γιατί αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτή την ομάδα. Και στο πρόσωπό του αυτοί που ήταν μαζί του και δεν είναι πια εδώ, που δεν πρόλαβαν, δεν πρόκαμπαν να δουν τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή, να το δουν τον ΠΑΟΚ ταμπλούχο και έζησαν δύσκολα χρόνια και έφυγαν. Είτε πρόωρα είτε επειδή έκλεισε ο κύκλος της ζωής και δεν πρόλαβαν. Αυτός έπαιξε τάβλη με τον Χάρο, τον ξεγέλασε, του έκανε μια στρατηγική να πούμε, πήγε από άλλο μονοπάτι, από άλλο στενό και γύρισε πίσω. Έτσι. Την Κυριακή θα είμαστε εκεί να τον αποθεώσουμε. Πιστεύω ότι το συνέστημα που θα νιώσει θα είναι πάρα πολύ δυνατό, που λίγοι θα είναι ο μοναδικός που θα το έχει ζήσει από το λαό του ΠΑΟΚ, πιστεύω, τέτοια αποθέωση. Προσωπικά δηλαδή μέσα στο γήπεδο. Φυσικά. Το αξίζει γιατί γιγάντωσε το παδικό κίνημα σε χρόνια δύσκολα, σε καιρούς δύσκολους. Πάρα πολύ. Σε πάρα πολύ δύσκολους. Με όλες τις έννοιες της λέξης, η δυσκολία και πρακτικά. Με μάχες στους δρόμους, με παντού ενέδρες από τους ακατανόμαστους, με δυσκολίες και πρακτικές και οικονομικά και να επιβιώσεις και η ομάδα να παντού να δέχεται πειρά και πόλεμο και να μην παίρνει αυτά που αξίζει, έτσι. Άρα έτσι. Από κάθε άποψη δυσκολία. Και οικονομική δυσκολία και δυσπραγία για την ομάδα, τότε εποχές, εντάξει. Και τσούκου τσούκου τι φάγαμε, την τρώμε και την Παρασκευή, φίλε, και πάμε φουλ για τον παιχνίδι. Άντε ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα ρε φίλε, πω, δεν περνάει ρουφιάνα η ώρα. Το νου μας ρε μάλια, στο διπλανό μας, στο μπροστινό, παντού. Πρέπει να είμαστε... Έτσι. Πανέτοιμοι, Κωστή. Ναι. 2,82 για τις κληρώσεις, και κάτι ακόμα. 2,82. Γιατί η ανιψιά μου από τη Βιέννη θα τη λες Στέλλα Βαρδαλή, όχι Βαρδάλη, που ξέρεις για να το μήνυμα. Ανιψιά σου είναι, Βαρδαλή, ναι, ναι. Εκεί πάει ο τόνος. Βαρδαλή, ναι. Αλλά στο Στέλλα το πέτυχα τον τόνο. Ναι, κανονικά. Ο Βλάκα. Κάθε μέρα θα γίνει να ξέρουν. Ο Βλάκα έχει ξυπνάκια. Εντάξει, και τι έγινε, αλλά στο Στέλλα όμως είδες. Είσαι καλός, είσαι δυνατός. Βαρδαλή λοιπόν, εντάξει, έτσι, έγινε. Έγινε. Δεν φαντάζομαι να είναι ξαδέρφη Μπρουζ Λί, ξαδέρφη Μπρουζ Λί, τίποτα, όχι έτσι. Όχι. Φιλιά. Γεια σου, Στελάρα μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Γεια σας. Άντερε Τάσο. Άντερε Τάσο. Έλα αγοράκι μου. Καταρχήν 580 για τις κληρώσεις. Βεβαίως. Εκεί. Ειδικά για το εξοχικό εκείνο που δίνεις... Α, δεν έχω, γι' αυτό δεν έβαλα. Για φιλοξένεια και τέτοια. Ναι. Δεν έβαλα σήμερα, αγκές και έβι έχω βάλει. Όχι, για το εξοχικό είπα που δίνεις στη Χαλκιδική. Α, για το... το εξοχικό. Σε ποιο πόδι το θέλεις. Από φτωχά και τα πεινά δώρα. Ας είναι και το άλλο μωρέ που είναι ένα τετράγωνο πίσω από τη θάλασσα. Δεν μας ενδιαφέρει, είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Κάποτε. Θα κάνουμε πέτρα την καρδιά μας. Βάλε μας, τι να κάνουμε. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Με το πιστόλι στον πρόταφο. Λοιπόν, αυτούς την Κυριακή τους περιμένει ένα πολύ δυνατό καυσόξυλο. Ένα κούτσουρο. Που αντί για κάπα έχει πει. Κανονικό όμως. Να καίει ερωτικότατο. Ερωτικότατο κούτσουρο. Να με το συμπάθειο, τόσο με το συμπάθειο και δείχνεις, εκτελείς μικρό αράουτ, παράλληλα χέρια. Σαν τους λούτσους που έδειχνε η Μενεγάκη. Πά, τη Μενεγάκη, Ελένη. Τέτοιους. Παντοτινή καψούρα, η Ελένη. Εγώ, ρε φίλε, να σε πω κάτι. Αν το βροχερό Σαββατοκύριακο είχε πρόσωπο, δεν θα ήταν αυτό τη Σουλούκου. Ναι, 100%. Ρε φίλε, πρέπει να είναι η ψυχή της παρέας. Η ψυχή, φίλε, ξέρεις, να σου πω κάτι, τι μου θυμίζει η Σουλούκου. Μου θυμίζει, φίλε. Φαίνεται από τη φάτα, έτσι καθαρός άνθρωπος. Ναι, πάνω απ' όλα. Μου θυμίζει σε ενθουσιασμό αυτόν εδώ τον τύπο. You know what? I'm happy. You know what? I'm happy. You know what? Είναι ο Ντρούπι. Το θυμάστε τον Ντρούπι, έτσι. I'm a party animal, Bill.
I'm so happy. Πιστεύω ότι ακόμα και ο Τρούφι είναι ο τσιφτετελάνθρωπος μπροστά του. Αυτό σένει το χορό, ε! Ναι, σπάει τα πιάτα στο μαγαζί ο Τρούφι. Ναι, ναι, δηλαδή δεν είναι σαν κάτι έτσι μορφές που δείχνει την μάγισσα μόλις έχει παρκάρει το σκουπόξυλο. Τι να πω ρε φίλε, δες κάτι φάτσες. Εντάξει, βέβαια υπάρχει αντίβαρο, μπορώ να βάλω στην τραμπάλα και τη μαρούπα. Οπότε σου βάζω δύσκολα. Άλλο στυλ η μαρούπα βέβαια, άλλο στυλ. Η μαρούπα είναι άλλο στυλ. Η μαρούπα είναι κλασική γυναίκα καριέρας στα παρατράγουδα, στην Ανίτα. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Σε αυτό που λες δεν διαφωνώ, αλλά γιατί βάφονται αυτές σαν να έχουν χάσει σε paintball αγώνα. Γιατί βάφονται σαν να είναι οι κόρες του Ναβουχοδονόσορα. Για ποιο λόγο τόσο έντονο κραγιόν. Εγώ πιστεύω ότι έχουν χορηγούς εταιρείες που έχουν να κάνουν με χρώματα σιδηρικά κτλ. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Η Αυγεναχρώμ. Αυγεναχρώμ. Αυγεναχρώμ ναι, ναι. Και αποτυχηροχρώμ. Τι γίνεται ρε. Κανονικά. Εν τω μεταξύ, Κωστή που με κάνει πολύ εντύπωση, γιατί συνεχίσουν στην Αθήνα και υπάρχουν διαφορετικές εφημερίδες, αφού ως διαμαγεία στην επόμενη μέρα όλες έχουν τους ίδιους τίτλους. Όλες. Μέγα. Μέγα το. Ναι. Μέγα το. Πώς είναι όμως ότι έρθει αυτό το σύμπαν να πούμε. Μήπως... Πώς είναι όμως ότι σήμερα άμα δεις για το μπάσκετ αλίγιστος και για το ποδόσφαιρο κρίμα. Κρίμα, ναι. Έχουν και μεγάλο ρεπερτόριο οι άνθρωποι όσον αφορά το μυαλό τους. Καταπληκτικό, ποταμός. Ποταμός ευρηματικότητας. Την εφευρηματικότητα στους τίτλους. Ξεχυλίζει. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι να πούμε τα λεπίδια της δημοσιογραφίας. Τσακίζουν ότι βρούνε κοφτερά μυαλά, καθαρία. Καθαροί ανθρώποι. Πάνω απ' όλα, φίλε. Καλά παιδιά. Καλά παιδιά, φίλε. Καλά παιδιά. Καθαρά, αδέκαστοι, χωρίς να παίρνουν γραμμή από πουθενά, όχι. Από ΠΑΕ, από άλλους επάνω. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει τίποτα. Να, μόνο εδώ πέρα τα ΟΡΚ και οι ΜΑΟ ΜΑΟ. Οι ΜΑΟ ΜΑΟ, οι υπάνθρωποι. Ναι, εμείς φίλε, εμείς. Η Βίτα. Φίλε, εδώ. Που μέχρι τώρα σε αποκαλούσανε Βούλγαρο, συνεχίζουν και τώρα για να σε πικάρουνε σε λένε και Νοτιομακεδόνα. Ναι, καλά, εντάξει. Όταν okay. Τα λένε αυτοί εδώ πέρα, από τους οποίους... Παράσιμο αποτελεί. Παράσιμο. Ναι, φίλε, ναι. Άντε ρε, από τους οποίους περιμένεις στην ουσία να σε εγκρίνουνε με τη Βούλα άμα είσαι ο πρωταθλητής ή όχι. Γιατί άμα δεν σου εγκρίνει να πούμε η Αθήνα δεν είσαι τίποτα, άμα δεν πάρεις σφραγίδα αυτονών. Ξέρεις τώρα το πικάρισμα αυτονών όταν εγώ το διαβάζω ή το ακούω. Γελάω φίλε, πέφτει, αλήθεια. Γελάω. Το γλεντάω. Και ταυτόχρονα κάνει λίγο κίνηση εκρεμές. Όλοι οι αχλαδοκουδουροί στο δεξιά αριστερά. Γεια σου Τάσο, φιλιά. Φιλιά, καλημέρα. Άντε και με ψητό γάβρο. Φιλιά, γεια. Κατσαρόλες. Του θα κληρώσω. Εκεί. Φιλιά, φιλιά. Είπα είναι τσατσαρόλες, δεν είναι κατσαρόλες, αφού τις κληρώνω εγώ. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς στο κορίτσι. Γεια σου Κωστή. Τι γίνεται. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Είσαι εγώ για τα σκεύη. Λοιπόν, είμαι η Στέλλα. Γεια σου, ρε Στέλλα. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Χαίρομαι. 152 για τα σκεύη, γιατί τα θέλω. Τα λιγουρεύεσαι, όπως λέει ο άλλος. Τα θέλεις, τα λιγουρεύεσαι. Θα έχω λιγουρευτεί κάτι φορές, αλλά ντρέπομαι λίγο να πάρω τηλέφωνο. Θα σας μαλώσω. Εδώ τι είμαστε, μια παρέα, τι ντρέπεσαι. Αλίμονο, Στέλλα μου. Πολύ χαίρομαι. Τι πολύ να πω, σχετικά με το αγωνιστικό, καθένας από τη μεριά του να κάνει αυτό που πρέπει, παίκτες στο γήπεδο, ματάκι χορταράκι, όπως το είπες εσύ, έτσι, με έτσι. Το μαχαίρι στα δόντια. Αυτό. Αν έχουμε πάθος, δεν φοβάμαι τίποτα. Ναι. Έτσι, και ο καθένας να κοιτάει το διπλανό του. Αυτό. Σε αγρύπνησε, γιατί αυτοί έχουν δείξει το ποιόν τους. Από εκεί και πέρα δεν ασχολείσαι για πολύ. Γιατί μου ανεβαίνει και η πίεση, δεν μπορώ να πω αγώνα δηλαδή πλέον με αυτούς. Από τον Άγιαξ και μετά τερμάτισα. Πω, με τον Άγιαξ κάτι νύχτες χωρίς ναι, ύπνο, τερμάτισα. Στανταράκι. Είμαι πάνω κάτω, δεν μπορώ μάλιστα. Να πω. Και έτσι όλα καλά. Μπράβο Στέλλα μου. Και μου με τη νίκη όλα καλά. Σε φιλώ. Ερετίσματα και στο σύζυγο. Γεια. Πάμε. Ναι, γεια σας. Αυτές οι γραμμές που είναι μέσα να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, ουί. Πρόντο!
Παρακαλώ! Παρακαλώ, παρακαλώ, είστε τον Ολυμπιακό. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Με τον κύριο Τσαρολά. Βεβαίως. Φίλε, δεν είναι Ιταλός επιτετραμένος της FIFA που έρχεται να ελέξει ο Τζιανκάρλο Τσατσαρόλα. Ε? Έτσι ακριβώς. Παλιός παίκτης Φιωρεντίνα. Γιατί δηλαδή ο Καθόρλα, ο Σάντι Καθόρλα, ο Ισπανός, τι έχει άλλη κατάληξη. Αυτό ακριβώς. Έλα αγοράκι μου, για πες. Λοιπόν, το Γαβραϊκό να κερδίσω. Βεβαίως. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί. Κωνσταντίνε, εσύ είσαι, έτσι. Η κύρια. Εγώ είμαι. Ναι. Λονδίνο. London calling. Royal fans. Φορούσα την φανέλα προχθές. Ναι, για πες. Η Κυριακή αργή. Αργή, Ρουφιάνα. Αργή, φίλε. Άλλες φορές λέω να μην έρθει γιατί έρχεται η Δευτέρα και πάλι δουλειά. Αλλά... Δεν περνάνε οι ώρες, ρε. Δεν περνάνε. Δεν περνάνε. Δεν περνάνε. Δεν περνάνε. Τι να κάνω. Και το κείμενο πριν τρέχαν τα δάκρυα, έτσι πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, μας κοιτούσαν εδώ πέρα. Άξι. Και λένε ότι αυτός χαζός είναι και κλαίει μόνος του, τι κάνει. Εντάξει, ό,τι νιώθουμε. Όταν δούμε κάτι ωραίο, εγώ δεν έχω τέτοια ζητήματα. Και λέω και ποιος το γράφει, έτσι δεν είναι... Ούτε καν τον ξέρω, θα σου πω την αλήθεια, τον κύριο που το γράφει, αλλά... Είναι παλιός... Όταν τα λόγια μιλάνε μέσα σου... Παλιός οπαδός, παλιό μέλος δίκης στο μπάσκετ, είναι... Χρόνια είναι. Ο Πανάκας είναι ένας επώνυμος οπαδός. Όταν τα λόγια μιλάνε μέσα σου και σε αγγίζουν πραγματικά... Εντάξει. Δεν γίνεται, εντάξει. Φεύγει από μόνο. Τι να πεις. Φαντάσου, νιώθεις εσύ έτσι που είσαι πόσο, είσαι 30, πόσο χρονών είσαι. 28. 28, ναι, φίλε. Σκέψου. Σκέψου, έτσι. Όσα έχει να πάει ο Μανάβης στο γήπεδο. Όσα έχει να πάει. Όταν, όταν εσύ γεννιώσουνα, ο Μανάβης ήταν η τελευταία φορά που πήγε στο γήπεδο. Αυτό. Τα λέει όλα. Και όμως η συγκινή αυτή η ιστορία. Εντάξει. Είναι πολύ πάοκ όλο αυτό. Είναι πολύ αγνό. Έτσι ακριβώς. Είμαστε κάτι άλλο, φίλε. Και δεν μπορούν να το καταλάβουν κανένας. Πραγματικά δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας. Το εξηγήσει και δεν μπορεί να το εξηγήσει καταρχάς. Πρέπει να το νιώσεις, να το ζήσεις όλο αυτό. Να μπεις εκεί μέσα. Πώς θα σου πω, να σου μπει το μικρόβιο, ρε παιδί μου. Κυλάει μέσα στο αίμα σου, δεν γίνεται. Πραγματικά κυλάει μέσα στο αίμα σου αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το λέω εγώ που δεν είμαι Έλληνας. Ήρθα από μια ξένη χώρα και έχω ζήσει. Πάω, άστα να πάνε. Πίστεψέ με, είσαι. Πίστεψέ με. Κώστα, είσαι πολύ πιο Έλληνας και πολύ πιο ΠΑΟΚ από πολλούς, φίλε. Άστο, δεν χρειάζεται να λες πράγματα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, 154 για το τσαραολικό. θα πάει να το παραλάβει η μαμά. Έγινε, Κωνσταντίνε. Φιλιά. Bye. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου στο Λονδίνο. Καλά κάνει και μου το θυμίζει η Λιάνα, αγαπημένη. Το Σάββατο συμπληρώνεται 2 χρόνια από τότε που έφυγε η τουλάρα μας. 2 χρόνια από τότε που έφυγε το κορίτσι μας. Από τότε που έφυγε αυτός ο υπέροχος άνθρωπος. Το κλάτσκλουτς λέει. Τώρα πραγματικά είναι το κλάτσκλουτς. Πάρτε μάτωση, βάλτε το κλάτσκλουτς. Χάλασαν τα μαλάκια του πουλιού μου. Αυτά αγόρι μου. Κλάτσκλουτς λέει. Γιάννα, το κλάτσκλουτς λέει. Αυτή. Δεν ξεχνάμε εμείς. Δεν ξεχνάμε αυτούς που ήταν στην οικογένειά μας και έφυγαν προώρα. 100%. Και σε άσχετες φάσεις, περνώντας εκεί έξω από την κλειστή πλέον καφετέρια που έβλεπε τα μάτς, κοιτιόμαστε μεταξύ μας, ξέρουμε ότι στα μάτς από κάπου ψηλά βλέπει και η Τούλα και όλοι οι υπόλοιποι. Αφήστε μας εμάς να, έτσι να το σκεφτόμαστε, έτσι να το νιώθουμε. Λοιπόν, άλλες 2 γραμμές μην παίρνετε, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Αυτές που είναι μέσα, παρακαλώ. Εδώ έπεσε. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Όχι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε στις γραμμές. Θυμίζουμε, Ελλάς Auto Service, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, 47-43-12 με το 23-10 μπροστά, φανοποιείο, βαφείο, καλύμπρες, υγριαριοκινήσεις, τα πάντα όλα, τα πάντα. Ενώ δεν λησμονείτε και δεν ξεχνάτε. Φοβερό δίδυμο Παρασκευή Σάββατο στο Βεργίνα Θέατρο, Χατζηγιάννης και Ασλανίδου. Σε υπέροχα ντουέτα, 2 καταπληκτικές φωνές, πολύ αγαπημένοι στο κοινό, 4,91, 2,91 προπόληση όλο το 24ωρο στο Ρίτζεσι.
Φυσικά στα ticketservice.gr και στα καταστήματα public, σε ένα υπέροχο χώρο. Δεν είστε υποχρεωμένοι να μπείτε στο καζίνο, είναι ξεχωριστός χώρος, δίπλα ακριβώς, άρα δεν χρειάζεται και να υπάρχει ζήτημα με το θέμα της ηλικίας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπούκα! Μπούκα Juniors! Με πληροφορούν ότι πριν από λίγο ο στρατηγός έδωσε μία συνέντευξη για το ΠΑΟΚ TV μπροστά εκεί στο ναό, εκεί που μεγαλούργησε, που θα παίξει το βράδυ του αγώνα μαζί με τον εκλεκτό φίλο και φύλακα άγγελο Στάθη Βάκο, που ήταν δίπλα του σε όλο αυτό που πέρασε. Πραγματικά πολύ συγκινητικό να βλέπεις συναγωνιστές, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μόνο έτσι μπορούν να χαρακτηριστούν. Να βλέπεις τέτοια δεσίματα μεταξύ οπαδών, μεταξύ φίλων. Πραγματικά, πραγματικά. Πάμε, πάμε στις γραμμές που περιμένετε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Εδώ πέσαμε. Πάμε εδώ λοιπόν. Γεια σας, καλημέρα. Ναι. Μαρία. Καλημέρα, Κωστή μου. Πήγες, πήρες, τι είχες κερδίσει, είχαμε πει. Το να φύγει τον πήρα και ήδη δουλεύει. Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός είσαι. Θέλω να σας δίνω δώρα, έτσι. Θέλω να δίνω πράγμα, ρε παιδί μου. Έχω χούι, πώς το λένε. Το μεταξύ, πάω χθες στον Βαμπουκέδη, το λέω έτσι και έτσι και λοιπά, το δίνω ταυτότητα. Μου λέει, δεν μου πήρα, λέει, τηλέφωνο ακόμα και λοιπά τον μετάλλο. Κλασικός εσάρος. Εντάξει, λέω, σε παίρνει τηλέφωνο, κάτι ήτανε κλειστό, δεν μπορούσε να σε βρει και λοιπά. Λέω, εντάξει, λέω, πες, λέω, τον Κωστή, λέω, και έφυγε κάτι τον άγκαβο και πήρε το τέτοιο. Και μου τον έδωσε έτσι ούτε να κάνει κατακρίμωση. Ούτε τίποτα. Εξαίρεση είναι αυτό, να ξέρετε. Μην ξεκινήσετε και πηγαίνετε τώρα και λέτε να είμαι ο κερδισμένος και εχθές εδώ είχαμε θέμα, να πούμε γι' αυτό. Αγόρι μου. Για πες λοιπόν, με Παυλάρα, πώς νιώθεις, τι αισθάνεσαι, ένα μήνυμα στον κόσμο, αυτά τα κλασικά που λένε. Τι ωραίες. Ναι. Έχω ανεβάσει ένα αποστάρισμα. Ναι. Στον αθλητήριο. Όχι, στο... Στο προφίλ σου. Στο Facebook, το προφίλ το δικό. Ναι, ναι, ναι. Και είναι ένα δίευρο. Έχει μια φωτογραφία με ένα δίευρο. Ναι. Συγκεκριμένη χώρα είναι Σουηδία. Ναι. Είδε το πριν και το μετά. Ναι. Άμα το δεις, θα το είδα και πέθανα στο γέλιο. Θα μπω να το δω. Θα μπω να το δω. Θα μπω. Θα μπω να το δω, αδερφέ μου. Θα μπω. Έχουμε καλή ψυχολογία. Κεφαλαία ελληνικά μιλάμε, όταν το είδα πέθανα στο γέλιο. Έτσι. Έτσι όμορφα, έτσι. Πάμε να κάνουμε σουλουμουντρούχου μια καραπιπερίδικη. Αντικατοκτρίζει. Πλήρως. Όταν άκουσα ότι ξέρεις, πάμε ημιτελικά με το γαβρό. Πάμε τι, δεν άκουσα. Ημιτελικά με το γαβρό. Ναι ρε, κλήρωση θα παίξουμε 5 φορές με δάφτους, είπαμε. Είναι πλέον σχέση, έξι, δεν είναι... 5, μία παίξαμε ήδη. Άλλες 5 θα παίξουμε, λέω, από εδώ και πέρα. Ναι. Άμα. Ναι. Μία την Κυριακή, 2 για το κύπελο, άλλες 2 για τα play-off στο πρωτάθλημα. Κοίταξε τώρα, 5. Έχουν μείνει σχεδόν 46 ώρες ακόμα, αλλά ποιος κάθεται να μετράει μόνο. 46 ώρες, 32 λεπτά και 10, 9, 8. Όχι. 46, είπα πολλές, είπα 36. Πολλές είπες, 34, είναι ψέμα, 34. Γιατί 24 ώρες είναι Σάββατο. Όχι, πάρα πιο πολλές είναι. 24, 48 και 10, 58 ώρες. Φίλε, να σου πω κάτι. Και εγώ... Απ' όχι... τα μετράει μόνο τα 58 ώρες. Ναι, είναι 57 ώρες και... Να σου πω κάτι, αυτοί που λένε ότι μετράμε αντίστροφη μέτρηση και τα λοιπά για το μάτς είναι... υπερβάλλουν. Είδες που σε έπιασα αδιάβαστο. Για την αντίστροφη μέτρηση. Είδες που σε έπιασα αδιάβαστο. Γιατί πράγμα, ρε.
Γιατί σου λέω ότι είναι 58 άρες και ποιος κάθεται να τους μετρήσει και πρέπει να μου πεις αυτός ένα μηδέν. Η αλήθεια είναι ότι έψαχνα να βρω το ηχητικό. Θεωρείται και αυτό μια νίκη αντίστοιχη, έτσι, όταν μου λες ποιος και εγώ δεν άρεσα. Μη σου πω ότι είναι πιο ωραίο. Είσαι αδιάβαστος. Τέλος, φίλε. Κίτρινη κάρτα. Ναι. Ντεφορμέ. Σουτάζω. Πότε σου ρίξατε κίτρινη κάρτα. Σουτάζω ότι κάπου θα σε πετύχω γι' αυτό, να ξέρεις. Με αγάπη. Να το ξέρεις. Έτσι, με πολύ ωραίο τρόπο. Με πολύ ωραίο τρόπο. Κάπου θα μου το πληρώσεις. Τι να κάνουμε, ένα μυαλό, δύο χέρια, κονσόλες, διαφημίσεις, τραγούδια, γραμμές, αυτά μου κάνουν και παράπονα. Με έβγαλες, λέει, τελευταίο. Την επόμενη. Ναι, την επόμενη. Στην επόμενη κίτρινη κάρτα η τιμωρία σου ξέρεις ποια θα είναι. Ξέρω, μια εβδομάδα από φίλιου. Όχι, λάθος κάνει. Άλλο, για πες. Μια εβδομάδα πάριο. Πάριο, πω τώρα πια. Βέβαια. Και ξέρεις ποιο τραγούδι θα λες, Εννοείται, ρε φίλε. Πλάκα κάνεις. Αυτό δεν αμοιβέ. Δεν ξέρω. Άκου λίγο. Μπράβο. Αυτός ένα μηδέν. Ένα μηδέν. Έχω έτοιμος. Αυτός ένα μηδέν. Τι ωραία ρε που περνάμε ρε. Τι ωραία που περνάμε. Αγόρι μου. Παύλε, πες μου λίγο να βάλω τα τελευταία ψηφία. 988. Έγινε. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Καλημέρα μου. Γεια, γεια, γεια. Έτσι. Με φρόνημα, με πίστη, με τρέλα. Πάμε να πάρουμε το ματσάκι. Όμορφα. Ζουμουσού, λέμε. Πάμε να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ το γάβρο. Χωρίς να συμβεί το παραμικρό, να προστατέψουμε αυτό που λατρεύουμε και αγαπάμε. Πάμε, γεια σας. Α, πολύ ωραίος. Πάμε εδώ, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλό στον ποιητή. Θα κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπαπερίμ. Καραπαπαρίμ. Άμα θα δει ο καραπαπάς. Λοιπόν. Για πες. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν μας πέφτει με τίποτα. Σε κάθαρα. Κάθομαι και κοιτάω το ρολόι. Ξύπνησα από τις 4 ώρα το πρωί σήμερα και κάθομαι και κοιτάω το ρολόι, ρε φίλε, και λέω σήμερα θα παίξουμε. Και μετά θυμάμαι ότι είναι Παρασκευή. Και κάθομαι και μετράω τις ώρες αντίστροφα. Δεν μπορώ. Περιμένω να δω το γλέντι που θα φασιστεί την Κυριακή, διότι είναι κάτι για μένα που είμαι στα 33 μου χρόνια, είναι κάτι το οποίο δεν το θυμάμαι να το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Ναι. Ετοιμάζονται δε Στράτο εκπλήξεις από τον κόσμο, από το λαό, από τους συνδέσμους που θα είναι σπαρταριστές. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Τελευταία φορά που έζησα κάτι ανάλογο, σε μικρότερη κλίμακα όμως, ήταν η τούρτα που κάναμε στον Άρη. Ναι, ναι. Θα έχει διάφορα θεματάκια. Εννοείται το πανό της Μηχανιώνας, νομίζω ότι θα απλωθεί κανονικά. Το τεράστιο πανό, το παγκόσμιο πανό της Μηχανιώνας, αλλά θα έχει και άλλα ωραία κόλπα, ωραία πράγματα, να ξέρετε. Λοιπόν, εγώ θέλω τον Ολυμπιακό, εύχομαι στον Ολυμπιακό να συνεχίσει την εξαιρετική του πορεία στην Ευρώπη, να αποκλείσει την Arsenal και να έρχεται Τετάρτη Κυριακή και να παίζει, φίλε, στα play-off και να παίζει και Ευρώπη. Θα το χαρώ πάρα πολύ, να ξέρεις. Θέλω να δω αυτό το roster της μεγάλης ομάδας, το δομημένο με 3 half και 7 stopper και 4 back, πώς θα κατορθώσει να πάρει πρωτάθλημα. Γιατί μόνο στην Ελλάδα αυτό το roster θα είχε απέτηση να χτυπήσει τίτλο. Σε καμία άλλη χώρα παγκοσμίως δεν θα μπορούσε roster με 7 stopper. Και εγώ αυτά τα λέω από το σύστημα. Ναι, 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 ναι. Τώρα. Πριν καν φύγει ο Ποντένσε, έτσι, και ο Κούτρης. Εδώ μιλάμε το Σεπτέμβριο τώρα που ο Ολυμπιακός έκανε παπάδες. Ναι, ναι, ναι. Που έλεγα ότι με 7 stopper, 5 back, 3 half και 7 extreme, ναι, θες να πάρεις πρωτάθλημα. Δεν τρώμε τον παπά. Δεν τον τρώμε. Πού πας. Αυτά εκεί που το τρώνε. Αυτά εκεί που τρώνε το σανό. Αφού τον τρώνε το σανό, καλώς. Okay. Εγώ αυτό που θέλω, Κωστή, είναι να τους τσαλαπατήσω, όχι απλά να τους κερδίσω. Θέλω να δω σκορ σερών, παιδί μου, κι εγώ. Θέλω κι εγώ. Πόσο πολύ.
Θα μου πεις κάποιος που είναι 70 μπορεί να γυρίσει να μου πει εγώ δεν είδα ήδη το πρωτάθλημα και double. Σωστό. Εντάξει, και εσύ το έζησες σε 33 χρόνια, ας πούμε. Περίμενα πόσα χρόνια, βεβαίως. Ναι, και εγώ έφτασα 70 φεύγα, ας πούμε, για να το δω. Ναι. Βάση περιπτώσει, εγώ έχω να πω στον Ολυμπιακό ότι μόνο τα δεύτερα της Arsenal μπορεί να κερδίσει. Όταν η Arsenal έρχεται σοβαρά να παίξει με full ομάδα, το μόνο που μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός είναι κλαρίνο, ευθίαυλο. Η μόνη ομάδα που έπαιξε την Arsenal... Ευθίαυλο. Ευθίαυλο. Λοιπόν, πλαγίαυλος είναι άλλο. Λοιπόν, η μόνη ομάδα που έπαιξε ομάδα της Arsenal στα ίσα, με φουλ ομάδα. Φουλ και ομάδα πρωταθλήτρια Arsenal, έτσι. Και ομάδα η οποία ήταν στο βήμα, ένα βήμα πριν κάνει τα μεγαλύτερα πράγματα της ιστορίας της, η Arsenal που ήρθε στην Τούμπα να παίξει, ήταν 2,5-3 χρόνια πριν γίνει η ομάδα που πήρε το αίτητο πρωτάθλημα στην Αγγλία, έτσι. Έτσι ακριβώς. Μισή από αυτούς τους παίχτες που παίζανε τότε, παίζανε και στο αίτητο πρωτάθλημα. Ναι. Μιλάμε για άλλη τελείως κατάσταση, τελείως. Έγινε Στράτο, σε χαιρετώ. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Νίκη την Κυριακή και προσοχή στο διπλανό μας. Ακριβώς. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Αυτές οι γραμμές που είναι μέσα, οι τέσσερις. Sorry που περιμένατε. Έλα αδερφέ μου. Άντε ρε Κωστάκη. Έλα γοράκι μου. Έλα Δημήτρη. Άντε επιτέλους. Έλα γόρι μου, έλα. Και 20 πήραμε παρά 10 βγήκαμε. Πω φίλε. Τι να... Φτύστε μας. Φτύ. Έλα, για πες. Πω με πήρε φίλε τα σκάλια. Κάτσε να καθαρίζουμε και αλλή. Περίμενε το τζάμι. Καθάριζε. Έλα, για πες. Λοιπόν, την Κυριακή θα μπείτε σηκωμένοι. Ναι. Τη διάθεση, βέβαια, τη διάθεση, το ειδικό. Σηκωμένη διάθεση, σηκωμένα τα πάντα. Τη φυσική κατάσταση, όλα, τα πάντα, φίλε, όλα. Όλα. Έτσι. Δεν μας πέφτει με τίποτα, θα μπούμε, θα κερδίσουμε και θα φύγουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Όμορφα και ωραία. Ξεκινάμε από τη νίκη, πρώτο-πρώτο, και με μισό μηδέν, είναι νίκη, είναι τρεις πόντι, να τους καβαλήσω στη βαθμολογία και από εκεί και πέρα, αν έρθουν πολλά γκολ, βεβαίως το θέλουμε με όλο μας το είναι. Αλλά σε πρώτη φάση, νίκη. Νίκη, έτσι. Τίποτα άλλο, νίκη. Τρίποντο. Από την αρχή, με το πρώτο δευτερόλεπτο. Το δευτερόλεπτο. Έτσι. Βοηθούμε. 9-15, ζούμε σου, λέμε. Πάμε ρε πόγκο! Φιλιά, γεια σου Δημήτρη. Γεια, πάμε. Αυτές οι τελευταίες, ναι, μην παίρνετε άλλο, πρέπει να φύγω, ναι. Γεια σας. Πέσαμε εδώ, πάμε εδώ, ναι. Καλημέρα! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλώς το λάκωμα, το τιμημένο! Τι κάνετε, είστε καλά! Εδώ! Αναμπουμπούλα, φίλε, αναμπουμπούλα! Βλέπω το φασάρι δουλεύει το σάνο, πάει καλά! Φουλ, φίλε! Φοβείτε, προσθέτε! Κρίμα, λέει! Κρίμα! Μια ερώτηση, θα είμαστε και το μεσημέρι? Εννοείται! 2 η ώρα εδώ θα είμαστε! 4.85 για τις... Τσιτσατσαρόλες! Τσατσαρόλες, πώς το λέτε. Λοιπόν, Κωστάκη, θέλω να πω κάτι στον Κωστάκη, γιατί είναι πιο μικρός από μένα, αυτό που έγραψε, μπράβο του, συγχαρητήρια δηλαδή. Φανταστικό. Αλλά δεν γουστάρει ρε Κώστα. Όποτος ρε φίλε, δεν είναι αυτό πολύ αληθινό, δεν γουστάρω ρε. Ναι, δεν γουστάρω. Έτσι. Δεν γουστάρω. Άκου τώρα ένα γρήγορο. Έχει τελειώσει το παιχνίδι στην Ίγκια, τους έχει ο Πατριάρχης, τους έχει πυροβολήσει με τα, πώς τα λένε αυτά τα πιστόλια που είχαν παλιά στη Δύση. Ναι, τα περίστρωμα, τα ρεβόλβερ. Ναι, αυτά, ναι. Και φεύγουμε και τυχαίνει να επιτάξουμε ένα αστικό της μιας γραμμής από την Αθήνα και να είμαστε όλοι παρέα μέσα. Ναι. Και να είναι και δύο που ήταν ΜΑΤ, δύο παιδιά από τα ΜΑΤ. Ναι. Και εφόσον είμαστε εμείς, ρωτάει, ας πούμε, και απευθύνεται απευθείας στο Μάκη, απευθείας όμως, και λέει κατέβαινε ένας Μάκης Μανάβης, ρε, ποιος είναι αυτός. Α, αυτός λέει πάει, σχωρέθηκε, λέει, δεν είναι... Τον απαντάει ο Μάκης. Πες το λέω, εμείς γυρνούσαμε προς τα έξω να μην μας βλέπουν, πέσαμε κάτω. Τι ωραία ρε φίλε, έχει ιστορίες, κάποια στιγμή αν κάποιος της κάνει βιβλίο,
κάποιος. Δεν φτάνει. 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 Δηλαδή να πάρει τη γραμμή τη νίκη, ξέρω εγώ που πάει, δεν ξέρω πού πήγαινε. Εμείς μας πήγε εκεί που ήταν το κοντά. Κανονικά. Μια μικρή αλλαγή. Στη δουλειά δεν είναι. Άλλη μια μικρή αλλαγή. Ευχαριστήσαμε τον οδηγό, όλα καλά. Βεβαίως. Λεβέντης. Εννοείται. Για κάθε ομοιότητα, όπως το λένε αυτά, είναι. Ακριβώς. Το επιτάξαμε το λεωφορείο, είναι το ρήμα, είναι ακριβώς αυτό το οποίο είναι. Πετυχαίνει. Αυτό. Χιλιά πολλά! Γεια σου Παναγιώτη μου! Γεια! Ζουμουσού, αδερφέ μου! Ζουμουσού! Θα τα πούμε και το μεσημέρι, 2 η ώρα. Πάμε δύο τελευταίες γραμμές. Ναι! Καλημέρα! Καλώς το κορίτσι! Καλημέρα! Καλώς το Τινάκι! Στο τσακ! Στο τσακ! Στο παραένα! Άλλη μια γραμμή! Κωστή, ναι. Έχω πέσει πάρα πολλές φορές και έχω σηκωθεί και όσο περιμένω. Τραμπολίνο, επιγονατίδες. Ακριβώς. Και έχω πει πάρα πολλές φορές καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μαζί με μένα ήταν και ο Παναγιώτης. Να και ένας, Τινάκι μου, Τινάκι μου, αγαπημένο. Έλα. Αγαπημένε μου, λοιπόν, άκου να πω κάτι για τους φιλάθλους μας. Θέλω να πω ότι είμαστε ένας λαός που τιμωρήθηκε πάρα πολύ, πολλές φορές αδίκως. Είμαστε ο πιο καλός λαός. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλή. Είμαστε παράδειγμα. Είμαστε παράδειγμα. Επίσης, για να μην καθυστερώ, γιατί ξέρω ότι έμεινε πολύ λίγος χρόνος, θέλω να πω ότι αύριο γίνεται ένας πολύ ωραίος αγώνας μπάσκετ με αμαξίδια στο ασβεστοχώρι, στο κλειστό του ασβεστοχωρίου, η ώρα 6 παρατέταρτο. Παίζει ο Μέγας Αλέξανδρος με τον Άρη. Έτσι. Κανονικά. Διμπητούζης ο φίλος μας και η Λυπή. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν βγήκε ο Άγγελος, αν το είπε. Έτσι. Όχι, δεν βγήκε. Καλά κάνεις και το λες. Ποστάρετε κιόλας και στο γραφέτη. Να είμαστε γνώστες όλοι. Σε φιλό. Και την Κυριακή βεβαίως εκεί θα βρεθώ με όλους σας και χαίρομαι πάρα πολύ. Εκεί θα είμαστε. Εκεί. Έχω, στην Κυριακή στην 7 θα πάω. Θα κάνω απιστία στην 5. Όχι, στην 8 θα πάω, στην 8. Κοντά θα είμαστε. Άντε. Κοντά θα είμαστε. Φιλιά, φιλιά, Τινάκι μου. Γεια σου, κορίτσι μου. Γεια, να σε καλά. Ζούμου σου. Πάμε. Τελευταία γραμμή. Ναι. Τέλος. Λοιπόν, τέλος. Καλημέρα. Στην Αναστασία τη Μικροπούλου, στον Δημήτρη, στον Βασιλιάδη. Καλημέρα Στέλλα τη Βαρδαλή. Καλημέρα στον Γιάννη από τον Μπελόκηπους. Γεια σου Αϊβατζίδη Ανέστη από τον Λαγκαδά. Γεια σου Αλέξαρε Ποπόρη. Γεια σου Ασημίνα μου. Γεια σου Κωνσταντινίδη Δημήτρη. Καλημέρα στην Κυριακή του Χριστίνα. Λοιπόν, γεια σου Ζωή Φραγκαλά. Γεια σου Γρηγόρη Μπιτσίκο. Γεια σου Μουρλιούκα Κωνσταντίνη. Γεια σου Παπούλια Αλέξανδρε. Γεια σου Νίκη Λεβερδιάδου. Χρήστος Γουρίδη. Βαλκάνη Χάιδο. Μουρλιούκα Αναθανασία. Γεια σου Δημητριάδη! Γεια σου αγοράκι μου, γεια σου Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ! Γεια σου Χρήστο Καλαϊδόπουλε, γεια σου Πλατέλα Φώτη! Γεια σου Θωμά! Καλημέρα σε όλους, όλη την παρέα από τον Παντελή, τον Χρήστο, τα παιδιά στο εξωτερικό! Φεύγω! Μαριλής! 1-79! 27! Μην παίρνουμε άλλες γραμμές, παιδιά πρέπει να φύγω, να είμαι στην ώρα μου! Το 27. Κάτσε να δω. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, το 27 είναι ο Πλατέλας Φώτης. Μπορείς να το βγάλεις σε Μαριλής αέρα. 6-9-47-160. Πλατέλας Φώτης. Πάρ' τον λίγο πουλάκι μου. Πάρ' τον λίγο να το βγάλουμε στον αέρα. Προλαβαίνουμε να βγει ο τυχερός. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή τρώει μάνα και στο παιδί δεν δίνει, κλαίνε πάνω από τα κρεατικά. Μιλάμε για υπέροχες, για φανταστικές γεύσεις, πεντανόστιμα όλα και εκλεκτά. 705-750 τη Λιβεριά. Για καυσόξυλο, φυτάς είναι ο άνθρωπός σας στον τεπό. Κούτσουρο που σου μιλάει, σου λέει λογάκια στο αυτί, κάνει κρούκου, καίγεται δίπλα στο τζάκι και σου κάνει ατμόσφαιρα για σου λουμουντρούκουμ και καραπιπερίμ. Ζεσταίνεται όπως έλεγε και άλλη το κολαράκι σας. Ήθελε να πει το κοκαλάκι, κακομήρα, αλλά της έφυγε και είπε το κολαράκι, τι να κάνουμε και το κολαράκι. Δεν πρέπει να ζεσταθεί, δηλαδή τι να είναι κρυόκολος ο άλλος. Με καμία περίπτωση, πάμε να δούμε αν είναι ο τυχερός. Ναι! Παρακαλώ. Φωτή! Ποιος είναι? Αυτός 1-0! Με προκαλείς ρε φίλε! Δεν μπορεί να με ρωτάς τέτοιο πράγμα! Πάρε το κατσαρολικό, πάρε φίλε τα σκεύη της ΑΕΓΕ! Δεν έστειλες μήνυμα ή πήραμε λάθος? Έστειλες, δεν έστειλες? Πλατέλας Φώτης, φέρτε τη γάνη γιατί έχω γάβρο. Εσύ δεν είσαι? Είσαι ή δεν είσαι? Πήραμε λάθος? Μπράβο ρε φίλε! Μπράβο ρε φίλε! Μπράβο! Είσαι ο τυχερός λοιπόν! Να είσαι πάντα έτσι τυχερός. Είσαι στη δουλειά, είσαι στη δουλειά. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω. Ναι, οκ, φίλε, και εμείς είμαστε πιο ψύχρεμοι. Να είσαι πάντα τυχερός έτσι. Θα πας από την ηλεκτρονέτ να παραλάβεις τα δωράκια σου, τα υπέροχα, τα ανοξίδωτα σκεύη ΑΕΓΕ.
για να μαγειρεύει άλλος φυσικά. Έτσι, εσύ απλά τρως. Είμαστε του μάσα εμείς. Κάτι θα κάνουμε και εμείς. Κάτι θα κάνουμε. Σε φιλό, σε φιλό. Να σε πάντα τυχερός. Γεια σου, Φώτη. Γεια. Λοιπόν, αυτά ήταν ο άνθρωπος στη δουλειά, καταλαβαίνετε. Ναι, όχι, αυτά. Οκ. Okay. Λοιπόν, φεύγω, έρχεται δίδυμο. Μπατμανίδη Κόλκα, εμείς μεσημεράκι 2 η ώρα σκάμε μύτη πάλι. Φουλ ενέργεια, φουλ τρέλα. Για να κάνουμε παιχνίδι, για να κάνουμε μουχαμπέτι, να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση εδώ στην παρέα τη μεγάλη του Λίμπερο σε 107,4 στη δική σας συχνότητα. Και μετά τις 2.30 θα βγάλουμε και Κώστα Βασιλόπουλο για να πούμε τα δικά μας, για να συζητήσουμε όλα όσα αφορούν στο παιχνίδι της Κυριακής κυρίως, αφού εκεί είναι τώρα όλη η προσοχή στραμμένη. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα χαίμε. Bye, 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 bye!